Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι 3η 8 Ιανουαρίου και τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δισεογραφία έως αυτήν την ώρα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο για το δρομολογούμενο διαζύγιο Τσίπρα Καμένου. Αύριο οι αποφάσεις των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πού και γιατί κολλάει το κρίσιμο ραντεβού των δύο κυβερνητικών εταίρων. Μένεται η σύγκρουση κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για πρόταση μομφής και δεδηλωμένη. Ονόματα προθήμων βουλευτών ζητεί η αξιωματική αντιπολίτευση. Επιμένει στο ναι στη συμφωνία των Πρεσπών το ποτάμι. Αν θέλει Νέα Δημοκρατία, ας καταθέσει πρόταση μομφής, επιμένει και το Μέγαρο Μαξίμου. Μηνύματα Τσακαλώτου για τη βελτίωση της οικονομίας, την περαιτέρω χαλάρωση των capital controls και την έξοδο στις αγορές. Κανένα πρόβλημα ευστάθειας στις τράπεζες, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Εχμές κατά του Γιάννη Στουρνάρα, βολές κατά του Κώστα Σιμίτη. Και έρχεται νέα κακοκαιρία, πού θα χιονίσει, πόσο χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες, σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Ρεκόρ αρνητικής θερμοκρασίας στη Φλόρινα με μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς εντείνονται οι πολιτικές διεργασίες με ορίζοντα το δρομολογημένο διαζύγιο Τσίπρα Καμένου. Πάμε να δούμε λοιπόν, καθώς θέμα ορών φαίνεται ότι είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και το γιατί και πώς κολλάει αυτό το ραντεβού, αλλά και το πόσο βαρύ θα είναι το κλίμα σε αυτή τη συνάντηση, αν τελικώς γίνει. Θα μας το πει τώρα ο Κώστας Πουλακίδας, που έχει όλες τις πληροφορίες και βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Κώστα, καλησπέρα. Έχει φανεί ο κύριος Καμένος ή ακόμη περιμένουμε? Καλησπέρα. Ο κύριος Καμένος έχει φανεί στον ελληνικό εναέριο χώρο από τις 4 το απόγευμα. Και λίγο νωρίτερα, θα έλεγα. Επέστρεψε από το ειδικό ταξίδι το οποίο βρισκόταν στο εξωτερικό. Δεν έχει εμφανιστεί όμως το Μαξίμου, δεν είναι εδώ. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι μια συνάντηση Τσίπρα Καμένου, του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Άμυνας, μπορεί να πραγματοποιηθεί παντού. Και όποια ώρα θέλουν οι δύο. Γιατί έχουν και μια προσωπική σχέση, οπότε ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να τα υπερβούν. Θέληση να υπάρχει και ο τόπος και ο χρόνος πάντα βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα, ο χρόνος που έχει ο κύριος Καμένος προκειμένου να ξεκαθαρίσει την στάση του, είναι μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, και μάλιστα όχι στις 10 η ώρα, αλλά λίγο νωρίτερα, γιατί αύριο το πρωί περνάει ένα κρίσιμο νομοσχέδιο από την Βουλή, το οποίο κουβαλάει μια σημαντική τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, την οποία θα πρέπει να την υπερασπιστεί ο κύριος Καμένος. Επομένως, θα πρέπει να τον δούμε αύριο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στη Βουλή και να έχει λύσει προφανώς και να έχει τα πολιτικά του προβλήματα και να έχει πάρει και τις πολιτικές του αποφάσεις για το από εδώ και πέρα. Να προσθέσω ακόμα, γιατί και αυτό μπορεί ενδεχομένως να δείχνει το κλίμα που υπάρχει σήμερα σε αυτή την ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και του Ανεξάρτητου Έλληνες, πως ο κύριος Καμένος ανακοίνωσε ότι αύριο το απόγευμα, γύρω στις 8 η ώρα, θα δώσει μια συνέντευξη σε μια ιδιωτική τηλεόραση. Μία ώρα νωρίτερα θα έχει δώσει συνέντευξη ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Τσίπρας. Επομένως, φαίνεται ότι και αυτό το στοιχείο δείχνει ότι ο κ. Καμένος θέλει να απαντήσει τον κ. Τσίπρα και όχι να βρεθεί σε μία διάθεση συμφωνίας. Άρα, το ερώτημα είναι κατά πόσο μία ενδεχόμενη διάσταση ανάμεσα στους δύο έως τώρα κυβερνητικούς εταίρους, κατά πόσο αυτή η διάσταση θα είναι συνενετική ή θα είναι με μία διάθεση ρήξης από τις δύο πλευρές. Πάντως, αν ακτινογραφήσουμε τις τελευταίες κινήσεις του κυρίου Καμένου αλλά και του κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κεντρικά, φαντάζομαι, Κώστα Πουλακίδα, φτάνεις και εσύ στο συμπέρασμα ότι από αυτή την πλευρά τουλάχιστον, από την πλευρά των ΑΝΕΛ, δεν φαίνεται να έχουμε διάθεση συμφωνίας ή υπέρβασης της κρίσης. Αν σκεφτεί κανείς ότι χτες οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έφτασαν στο σημείο με μία διαρροή τους ουσιαστικά να υπονοήσουν τι. Ότι το Μέγαρο Μαξίμου ζητούσε συνάντηση και ο κύριος Καμένος αρνείται να συναντηθεί. Κάτι υποθέτω πρωτοφανές, ένας υπουργός να αποφεύγει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και προϊστάμενό του, έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό που λες, Γιώργο. Αυτό έγινε πολύ αργά χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 9 η ώρα. Όντως υπήρξε μια τέτοια διαρροή από την πλευρά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η οποία ουσιαστικά έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ήθελε να συναντηθεί, αλλά ο υπουργός του δεν ήθελε να το συναντήσει. Υπάρχει σήμερα, φημολογείται, υπάρχει και μια άλλη κριτική από την πλευρά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, και αυτή με τη μορφή της διαρροής, η οποία αφορά το γεγονός το αν η κυβέρνηση έχει κάνει πράγματα στα ζητήματα της πάταξης της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αμφισβητεί δηλαδή ουσιαστικά η πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάθεση να αντιμετωπίσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά στη χώρα μας.
Κατά συνέπεια... Επομένως είναι φανερό ότι και αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχουμε, δεν υπάρχει μια ρηκτική διάθεση, μια διάθεση ρήξης από την πλευρά του κυρίου Καμένου και όχι μια διάθεση να τα βρουν και να συνεχίσουν την πορεία τους. Έτσι κι αλλιώς να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καμένος έχει πάρει και τις αποφάσεις του και μέσα στο κόμμα, έτσι. Διότι και εκεί αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Τα έχει γράψει σήμερα και η Contra News που εύστοχα επεσήμανε ότι ο κύριος Καμένος θα μπαίνει με δύο βουλευτές, τον κύριο Καθήκη και την κυρία Κόλια Τσαρουχά. Επομένως και αυτό πρέπει να το προσμετρήσουμε στις αποφάσεις του κυρίου Καμένου, δηλαδή στα κριτήρια, στο φημικό, στο συναισθηματικό φορτίο με το οποίο αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάντως υποθέτω, Κώστα, ότι αφού το κλίμα είναι τόσο βαρύ, μάλλον δεν μπορεί κανείς εύκολα να βάλει το χέρι του στη φωτιά ότι συνάντηση στο τέλος της μέρας θα γίνει. Υπό την έννοια ότι σαν να φαίνεται ότι δεν έχουν και πολλά πια να πούν οι δύο κυβερνητικοί εταίροι ή όχι. Νομίζω ότι έχουν πάρα πολλά θέματα να συζητήσουν, γιατί το πώς θα γίνει, ακόμα και το διαζύγιο να γίνει, θα είναι σημαντικό. Να σημειώσουμε σήμερα μάλιστα ότι υπήρξαν δημοσιεύματα, αναρτήσεις μάλλον, στον ηλεκτρονικό τύπο ήταν αυτά, τα οποία ανέφεραν ότι ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τον κύριο Καμένο να μην προχωρήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες, τουλάχιστον μέχρι να φύγει η κυρία Μέρκελ από την Ελλάδα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, και να αναβάλει την αυριανή συνευρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Και ότι η στάση του κυρίου Καμένου ήταν αρνητική στο ζήτημα αυτό. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι τα δημοσιεύματα αυτά διαψεύστηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι δεν υπήρξε τέτοιο ζήτημα εκ μέρους του Μαξίμου. Mm-hmm. Ωστόσο, ακόμα και το γεγονός ότι συζητήθηκε, ότι γράφτηκε αυτό, δείχνει ότι ο κύριος Καμένος είναι ακόμα λιθαράκι, είναι μια ψηφίδα σε ένα ψηφοφόρο που δείχνει έναν κύριο Καμένο να είναι σε μια διάθεση αποχώρησης, απεμπλοκής από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το πώς θα γίνει αυτό έχει πάντα μεγάλη σημασία και ήταν αυτό το οποίο, από ό,τι έχουμε μάθει, επεσήμανε και χθες, συζήτησε και χθες ο Πρωθυπουργός στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σημασία το διαζύγιο να είναι βελούδινο και να μπορέσουν οι δύο εταίροι να έχουν μια ομαλή πολιτική σχέση από εδώ και πέρα. Ακόμα και αν διαφωνήσουν, ακόμα και αν διακόψουν τη σχέση τους. Άλλωστε, υποθέτω αυτό που υπονοείς μιλώντας για ομαλή πολιτική σχέση είναι ότι εάν αυτή η ρήξη, εάν αυτό το διαζύγιο αντί για βελούδινο διαμορφωθεί μέσα σε συνθήκες πολέμου, τότε ίσως δεν αποκλείεται. Άλλωστε, έχουμε δει και στο παρελθόν τον κύριο Καμένο να αλλάζει πολλές φορές τις απόψεις και τις θέσεις του. Δεν αποκλείεται να αλλάξει άποψη και ως προς το εάν θα υπερψηφίσει ή όχι μια πρόταση μομφής που τυχόν θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Γιώργο, κοίταξε. Ο κύριος Καμένος εδώ και πολύ καιρό έχει κάνει μια επιλογή, η οποία φαίνεται πως μάλλον τον έχει εγκλωβίσει. Η επιλογή του ήταν να ταυτιστεί απόλυτα με αυτούς που λέγαμε εντός αγωγικών τους Μακεδονομάχους, θεωρώντας ότι έτσι θα έχει πολιτικά ωφέλη. Όμως το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πήγε τελικά στο όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών έχει σαν αποτέλεσμα ο κύριος Καμένος να μην έχει τα πολιτικά ωφέλη τα οποία ανέμενε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε στο θέμα αυτό είναι ότι από την ώρα που υπάρχει ρήξη ανάμεσα στους δύο κυβερνητικούς εταίρους, είναι προφανές ότι τα σενάρια αρχίζουν και οι πιθανότητες πολιτικών πρωτοβουλειών, είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση, αρχίζουν και γίνονται πολλά και πληθύνονται. Το αν η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει πρόταση μομφής προκειμένου να αμφισβητήσει την δεδηλωμένη της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν τρεις δυνατότητες, είτε πριν τη συμφωνία, δηλαδή αμέσως πριν έρθει η συμφωνία στη Βουλή, είτε όταν έρθει στη Βουλή, είτε αμέσως μετά τη συμφωνία, όταν έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθαρίσει την τακτική της, και να υπενθυμίσω, επειδή το συζητούσαμε και χθες, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως υπαναχωρεί ακόμα και από την πρόταση μομφής, αν πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθαρίσει την τακτική της, τότε θα μείνουμε σε μια γενικότερη πολιτική εκκρεμότητα. Νομίζω ότι οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυτό το σημείο, στο σημείο που θα πρέπει να καθορίσουν, να σταθμίσουν τις επιλογές τις οποίες έχουν μπροστά τους. Αυτό θα πρέπει να κάνει κάποια στιγμή και ο κύριος Καμένος. Αυτό θα πρέπει να κάνει όμως πρωτίστως και η Νέα Δημοκρατία, που είναι και πιο μεγάλο κόμμα από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδεικνύει την δεδηλωμένη.
Κάτι που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι, ότι μια κυβέρνηση έχει τη βεβαιωμένη μέχρι τη στιγμή που κάποιο κόμμα θα την αμφισβητήσει. Και τότε θα πρέπει να γίνει η πρόταση μορφής. Αυτό το οποίο προσπαθεί να αποφύγει έως τώρα τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, Κώστα, θα ήθελα και την εκτίμηση και το σχόλιο σου και την ανάλυση σου από τις πληροφορίες που έχεις με το να είσαι ούτως ή άλλως και κάθε μέρα στη Βουλή και να καλύπτεις και το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ σχετικά με το αν τελικά έχει και τόση σημασία το κατά πόσον ο κύριος Καμένος θα μείνει σταθερός στη διαβεβαίωσή του ότι δεν υπερψηφίζει τυχόν πρόταση, ενδεχόμενη πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Με την έννοια ότι λένε πολλοί πως ακόμη και αν ο κύριος Καμένος αποφάσιζε να πει ναι σε μια πρόταση μομφής που θα κατέθετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πάλι ίσως τα μαθηματικά της Βουλής να μην έβγαζαν 151 θετικές ψήφους που απαιτούνται για να ανατραπεί η κυβέρνηση. Είναι σωστό. Όμως θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο κύριος Καμένος έχει δεσμευτεί ότι δεν θα ψηφίσει μια πρόταση μομφής η οποία θα προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, με βάση αυτό θα πρέπει να κρυφθεί ο κύριος Καμένος. Από την άλλη πλευρά, σωστά το λες εσύ, ότι η κυβέρνηση, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έχει διαμηνήσει, έχει διαρρεύσει ότι έχει δεδομένους 151 βουλευτές, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία, είτε για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, είτε για τη συγκρότηση μιας νέας πολιτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή. Με άλλα πρόσωπα αυτή τη φορά. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φανεί, να εμφανιστεί, εφόσον κάποιο κόμμα τολμήσει να αμφισβητήσει την βεβαιωμένη της κυβέρνησης. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία παρέμβαση του Πάνου Σκουρλέτη, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος γενικώς προσέχει τα λόγια του, μετράει τις κουβέντες του, ο οποίος τόνισε σήμερα, θα το δούμε αργότερα και στο ρεπορτάζ, ότι έκανε μάλιστα λόγο όχι απλώς για δεδηλωμένη και για 151 ψήφους που υπάρχουν, αλλά ακόμη και για μία νέα κυβερνητική πλειοψηφία, μία νέα πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι αρκετά βήματα παρακάτω από το απλώς να κρατηθεί όρθια μια κυβέρνηση στη Βουλή, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε ότι την Κυριακή, νομίζω, ο κύριος Σκουρλέτης είχε απαντήσει τον κύριο Καμένο, κάτι που και αυτό δεν το συνηθίζει να το κάνει, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ζήτημα αποστασίας, εάν οι βουλευτές των Εξαρτήτων Ελλήνων ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία ήταν εγγεγραμμένη στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, δηλαδή στο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο οι ίδιοι είχαν ψηφίσει το 2015. Σήμερα λοιπόν επανέρχεται και καθαρά, πολύ καθαρά λέει ότι οι 151 ψήφοι δεν αφορούν μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αφορούν και μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία, μια πλειοψηφία με άλλα πια πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία θα είναι με πιο συγγενή, θα έλεγα, πολιτικά χαρακτηριστικά, η οποία θα κρατήσει την κυβέρνηση και τους επόμενους μήνες. Είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές παίρνουν τις αποστάσεις και ο καθένας με έναν εμφατικό, με έναν καθαρό τρόπο, χωρίς να προσβάλλει και χωρίς χαρακτηρισμούς, παίρνουν τις αποφάσεις και δηλώνουν ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Θα προχωρήσουν και στη συγκρότηση και είναι έτοιμοι στο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσουν και στη συγκρότηση νέας κυβερνητικής, νέας πολιτικής πλειοψηφίας. Κώστα Πουλακίδα, είπαμε το ότι... Το ερώτημα είναι ποια είναι τα κουκιά. Βέβαια. Αλλά για αυτά, Γιώργο, για τα κουκιά θα πρέπει να περιμένουμε κάποιος να αμφισβητήσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Δηλαδή να καταθέσει κάποιος μια πρόταση μομφής. Σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι ίσως να είναι θέμα ωρών το ραντεβού. Έβαλες και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία στο τραπέζι ότι αύριο εκεί γύρω στις 10 το πρωί ο κύριος Καμένος θα έχει να υπερασπιστεί στη Βουλή μια τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προφανώς μιλάς για τα περίφημα αντισταθμιστικά. Στις 9.30, όχι στις 10, στις 9.30. Στις 9.30. Άρα είτε απόψε είτε αύριο θα φανεί αν θα γίνει το ραντεβού με τον κύριο Τσίπρα και επίσης θα φανεί αν αυτή η ιστορία με τα αντισταθμιστικά είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή ή αν ο κύριος Καμένος κάνει μπαϊράκι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μερικές ώρες μένουν για να απαντηθούν αυτές οι απορίες. Ούτως ή άλλως, Κώστα Πουλακίδα, σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά μαζί σου και με το Μέγαρο Μαξίμου για οτιδήποτε νεότερο, καθώς το ρεπορτάζ τρέχει. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι έχει προηγηθεί, πάμε να δούμε πώς φτάσαμε εδώ, καθώς το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη, με επίκεντρο τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη δυνατότητα ή όχι κύρωσής της από την Ελληνική Βουλή. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, έχει διαμηνήσει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρήσουν από
από την κυβέρνηση όταν η συμφωνία έρθει προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενώ την ίδια ώρα το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται βέβαιο ότι υπάρχει απαραίτητη πλειοψηφία, και αυτό όχι μόνο για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και για κάθε άλλη κρίσιμη ψηφοφορία. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι στην Βουλή της γειτονικής μας χώρας ξεκινάει η διαδικασία, όμως πριν καν κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, πριν καν κατέβει από τα Σκόπια στην Αθήνα, οι πολιτικές διεργασίες έχουν αρχίσει εδώ, στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, και θα πάμε τώρα να τις δούμε όλες με τους συναδέλφους μας, την Αναστασία Γιάμαλη και τον Φώτη Καρίδα, που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο μας. Λοιπόν, Αναστασία, να ξεκινήσουμε με σένα. Είναι μια κάπως έτσι πρωτοφανής κατάσταση, έτσι, μια ασυνήθιστη, να το πω κομψά. Ναι, ναι. Θα έχουμε πολλά να δούμε μέχρι να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή, και όλα δείχνουν ότι δεν θα αφαιθεί όλο αυτό να λιμνάσει μέχρι τον Μάρτιο, ούτε ως συζήτηση, ούτε ως δίκη προθέσεων, ούτε ως ψήθυρη, ούτε ως θόρυβη, όπως βλέπουμε τώρα, έτσι. Ξέραμε πολύ Άλλωστε, καλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να περπατήσει και αυτή η κατάσταση ως τον Μάρτιο, έτσι. Άλλωστε, δυόμιση θα τα μήνες δούμε. Να συζητάμε αυτά. Οι τελευταίες εξελίξεις, Γιώργο, που θέλουν την συμφωνία, ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες, που θέλουν την συνάντηση των δύο ανδρών να πραγματοποιείται αύριο το πρωί, και οι δύο συνεντεύξεις τελικά. Ίσως να είναι και ένα φάουλ του Προέδρου τον Ανέλ αυτό, το ότι επέλεξε να δώσει συνέντευξη και ανακοίνωσε μία ώρα μετά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σε ιδιωτικό σταθμό. Εκείνος θα δώσει μετά σε άλλον ιδιωτικό σταθμό. Νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μία πολύ πιο καθαρή εικόνα του πού πάμε και πώς πάμε. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν να σηκώσουν τους τόνους. Άλλωστε, ξέραμε ούτως ή άλλως από την αρχή ότι ο Πάνος Καμένος θα αντιδράσει όταν η συμφωνία έρθει στην Αθήνα. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι δεν θα έχει μαζί του τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Και αυτό απλώνεται μπροστά μας με γδούπο, αν θες, τώρα. Το έδειξε και το βίντεο πριν εδώ στο δελτίο μας. Τα είπε χθες από εδώ η κυρία Χρυσοβελώνη. Mm-hmm. Από εδώ έχουν βγει πάρα πολλές ειδήσεις, από αυτό ακριβώς στο δελτίο. Είναι σαφές ότι κλειδωνίζεται η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ναι, βέβαια. Και από τη μεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ρίξει λάδι στη φωτιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα κάνει έστω και μισό βήμα πίσω από την Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί πλέον καθίσταται σαφές ότι στον ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν ιστορικό τους καθήκον. Γιατί είναι μια συμφωνία που και τέλος τους εθνικισμούς βάζει, και τη θέση της χώρας ενισχύει γεωπολιτικά, και λύνει και μια εκκρεμότητα δεκαετιών, στην πλάτη της οποίας χτίστηκαν πάρα πολλές, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ από το ρεπορτάζ που κάνεις τόσα χρόνια, πάρα πολλές πολιτικές καριέρες. Ούτως ή άλλως θα δούμε όλες τις διεργασίες που πυροδοτεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως σας μείνουμε λίγο, Φώτη, αν θες, στο θέμα της κατάστασης που υπάρχει στο εσωτερικό των ανεξαρτήτων Ελλήνων, καθώς φαίνεται ότι είναι προειλημμένη η απόφαση του κυρίου Καμένου να φύγει. Φαίνεται ότι αύριο δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα στη συνεδρίαση των οργάνων του, της εκτελεστικής γραμματείας και της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ. Όμως το ερώτημα είναι, εντάξει, ο ίδιος θέλει να φύγει. Πόσοι θα φύγουν μαζί του? Εδώ έχουμε ένα σκηνικό το οποίο μπορούμε να πούμε και να δούμε ότι έχει προαναγγελθεί. Mm-hmm. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου ότι κάποια στιγμή θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Πράγμα. Βέβαια, εδώ τώρα θυμίζει λίγο Far West. Είναι δηλαδή ένα πολιτικό Far West, όπου μάλιστα κιόλας με τις δύο συνεντεύξεις αύριο, η μία στο ένα κανάλι, η άλλη στην άλλη, μου θυμίζει, ας πούμε, τους αρχηγούς, αν θέλετε, του Western, που στο τέλος θα συναντηθούν και θα δούμε ποιος είναι ο πιο γρήγορος στο να βγάλει το όπλο και να υπερβολεί στον άλλον. Απλώς να ανοίξω μια παρένθεση, να σε διακόψω, να πω ότι το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα είναι το μεγαλύτερο, σε διάρκεια τουλάχιστον, της ελληνικής τηλεόρασης. 2 ώρες και 5 λεπτά, 7 παρά 5 με 9. Κατά συνέπεια, θα προλάβουμε να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουν κανάλι, και για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και για τη συνέντευξη του Πάνου Καμένου. Μπορείς να συνεχίσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ στο Κόντρα και στο δελτίο σας. Και είναι πάρα πολύ καλό που θα μπορέσετε να έχετε και τους δύο αυτούς πρωταγωνιστές της μονομαχίας αύριο, γιατί από εκεί που ήταν μαζί συνέτεροι και στην ίδια, θα λέγαμε, αν το θέλετε, ομάδα, τώρα πυροβολεί ο ένας τον άλλον. Και αυτό πραγματικά είναι... Πυροβολεί ο ένας τον άλλον. Μέχρι στιγμής πυροβολισμούς από μια πλευρά έχω δει. Τώρα βέβαια αύριο θα δούμε, δεν ξέρω. Θα δούμε, είπαμε, ποιος είναι πιο γρήγορος και ποιος θα βγάλει πρώτος το όπλο να ρίξει τον άλλον. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να καταλάβουμε κιόλας ότι πια κλείνει ένας κύκλος.
Και νομίζω ότι ίσως αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στους ΑΝΕΛ και στους ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτός ο κύκλος κλείνει, έκλεισε. Και πρέπει με πολιτική αξιοπρέπεια. Στο κύκλο των μνημονίων, υποθέτω, αναφέρεσαι. Ο κύκλος των μνημονίων, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Αλλά το ζήτημα είναι γιατί, κατά τη δική μου άποψη και κατά την άποψη του κόσμου, της καθημερινότητας, αυτό δεν έχει λήξει. Γιατί μπορεί εμείς να λέμε εδώ ότι έχει τελειώσει το μνημόνιο, ότι η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται και να έχει μια γεωπολιτική θέση, αλλά ο απλός κόσμος, ο μέσος άνθρωπος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υποφέρει. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ακούει με βαριά καρδιά και ίσως δεν τον ενδιαφέρουν κιόλας. Αλλά εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι και μιλάμε πολιτικά, λέγοντας λοιπόν το εξής πράγμα πάνω σε αυτό το. Άρα εσύ μιλάς για τον κύκλο της κυβερνητικής συνεργασίας που κλείνει. Ακριβώς. Και ίσως και τον κύκλο της κυβέρνησης πια. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε 4 χρόνια. Έχει φτάσει. Ο μακροβιότερος που μπήκε ακριβώς σε κρίση και βγήκε χωρίς κρίση και μνημόνια. Να τα λέμε αυτά, γιατί έστω και τυπικά, αν το θες. Ναι, είναι ο μακροβιότερος μεταμνημονιακός, αν το θέλει, πρωθυπουργός. Το ζήτημα όμως είναι ότι τελικά τι έκανε σε αυτό, αυτό θα το κρίνει ιστορία και θα το κρίνουν και οι πράξεις του. Αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια πολιτική αξιοπρέπεια. Και οι βουλευτές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους βλέπουμε να βρίσκονται σε ένα ρόλο να αλλάξουν κόμμα, να φύγουν δηλαδή από τους ΑΝΕΛ να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή να φύγουν από το ποτάμι να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ή να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη. Και εσύ μιλάς για νέες πλειοψηφίες. Θα μιλήσω σε αυτό. Απλώς εμείς είμαστε νέοι άνθρωποι και πρέπει σε αυτό το πράγμα να βάλουμε λίγο πολιτική ηθική. Εφόσον έχεις τραβήξει ένα δρόμο, έχεις πει κάποια πράγματα, δεν μπορείς συνεχώς να εκτίθεσαι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει από την πολιτική. Άρα υπονοείς ότι πλέον είναι εγκλωβισμένος στις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Καμένος, ότι πλέον δεν μπορεί να κάνει πίσω σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο κύριος Καμένος για μένα εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει αποχωρήσει από την κυβέρνηση, γιατί έτσι ξεκίνησε το κόμμα του. Θα έπρεπε ποτέ να μην δεχτεί αυτό το οποίο του είπε ο κύριος Κοντζιάς, ο κύριος Τσίπρας για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός κράτησε το στυλό της υπογραφής. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να αποχωρήσει και να πέσει η κυβέρνηση. Δεν το έκανε. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ο Σύρωας. Δηλαδή, τι ευαγγελίζεται σήμερα ο κύριος Καμένος, για να το καταλάβουμε. Αλλά εγώ μιλάω για μια πολιτική αξιοπρέπεια. Πρέπει ο κάθε βουλευτής αυτή τη στιγμή, για να δώσει και το παράδειγμα και σε νέους άνθρωπους που θέλουν να έρθουν στην πολιτική, να κρατήσει μια πολιτική αξιοπρέπεια. Και όταν έχεις κυβερνήσει 4 χρόνια, μπορείς να αποχωρήσεις και με αξιοπρέπεια. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις μια κυβέρνηση ζόμπι. Και τη λέω ζόμπι γιατί θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Πάντως, επειδή είπες τη λέξη κλειδί, είπες τη λέξη νέες πλειοψηφίες, να επιστρέψουμε, Αναστασία, σε σένα, καθώς αυτήν ακριβώς τη λέξη χρησιμοποίησε σήμερα και επαναλαμβάνω, μετράει τα λόγια όταν μιλάει ο κύριος Κουρλέτης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ξέρω πόσο αυτό συνδυάζεται με μια είδηση που υπάρχει τις τελευταίες ώρες, ότι την Κυριακή θα έχουμε την πρώτη εκδήλωση μιας ενδιαφέρουσας κίνησης με στελέχη τα οποία έχουν βαριά ιστορία, άλλα στη σοσιαλδημοκρατία, άρα στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, μιας κίνησης η οποία από ό,τι καταλαβαίνω έχει ως στόχο τη σύγκληση αριστεράς κεντροαριστεράς. Έχεις πολύ δίκιο. Μετά το Progressive Caucus που είχε γίνει σε επίπεδο Ευρωβουλής και είχαμε την σύγκληση και ένα φόρουμ διαλόγου ανάμεσα σε αριστερούς, σοσιαλδημοκράτες και πρασίνους, φαίνεται πως αυτό ταξιδεύει ως πνεύμα και ως σχήμα και εντός των τυχών και εντός των συνόρων. Έτσι την Κυριακή έχουμε την πρώτη εκδήλωση της κίνησης για την σύγκληση της κεντροαριστεράς με θέμα τη Συμφωνία των Πρεσπών και μια συζήτηση στην οποία μιλούν και ο Σπύρος Δανέλης από το Ποτάμι και ο Δημήτρης Παπαδημούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωτεργάτης και της συμμαχίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Βέβαια. Και ο Νίκος Μπίστης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος αποχώρησε από το Κινάλ ακριβώς λόγω της στάσης του Κινάλ στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος συχνά πυκνά κατά της δεξιάς τροφής του Κινάλ. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την συζήτηση είναι ότι θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός. Οπότε το ρεπορτάζ σίγουρα θα τρέχει την Κυριακή, σίγουρα δεν θα είναι ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Όλοι θα βλέπουμε κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα Channel με εσένα να το παρουσιάζεις προφανώς. Που θα έχουμε ζωντανή σύνδεση. Και με απευθέα έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ σημασία όμως να δούμε τι. Να δούμε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά. Ότι μπορεί η ηγεσία του Κινάλ να προσπαθεί να μαζέψει την δήλωση του κυρίου Μαλέλη, ο οποίος είπε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι όλεθρος. Αλλά δεν φαίνεται ότι η βάση των κεντροαριστερών, των σοσιαλδημοκρατών, των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως προοδευτικούς δημοκράτες και αριστερόστροφους,
δεν φαίνεται ότι καλύπτονται από τις ίσες αποστάσεις. Κάθε άλλο. Όχι μόνο δεν καλύπτονται από τις ίσες αποστάσεις, αλλά απαιτούν με μια σειρά κινήσεων και με συζητήσεις και με ρεπορτάζ τα οποία το αποδεικνύουν και με συνεργασίες στην τοπική αυτοδιοίκηση που τις βλέπουμε. Δεν είναι ένα και δύο τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν και τη στήριξη του Κινάλ και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Απαιτούν το τιμόνι να στραφεί αριστερά. Απαιτούν δηλαδή να το εδώ προκόμμα το σοσιαλδημοκρατικό, το Κινάλ, να ακολουθήσει τη στροφή που έχει πάρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έχει γίνει ήδη αυτοκριτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη σοσιαλδημοκρατία και κάνουν την αυτοκριτική τους και λένε ότι κοιτάξτε, πρέπει να γυρίσουμε αριστερά, γιατί είδαμε τι μας έκανε η σύμπλευση και η συμπόρευση στο άρμα της δεξιάς. Όλα αυτά θα τα βλέπουμε και νομίζω ότι καταδεικνύουν το ότι δεν ήταν εν κενό το σχόλιο του Πάνου Σκουρλέτη. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι υπάρχουν συζητήσεις ότι σιγά σιγά θα γίνονται ακόμη πιο δημόσιες. Το γεγονός ότι πάει να χαιρετήσει ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια εκδήλωση, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Ενδεχομένως να δούμε και τα κλειδιά του επόμενου ανασχηματισμού σε αυτήν την. Είναι λίγο τολμηρό αυτό που λέω. Νομίζω ότι όμως θα τα δούμε τότε. Τα κλειδιά του επόμενου ανασχηματισμού μετά την αποχώρηση όσων και όποιον. Μαρτυρά στο θέμα της αυριανής κόντρα τώρα, αλλά εντάξει. Το όσον και όποιον αποχωρήσουν πρώτον και δεύτερον μην ξεχνάμε ότι αποχωρούν ούτως ή άλλως και δύο υπουργοί οι οποίοι είναι υποψήφοι και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μεν Κατερίνα Νοτοπούλου στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και ο Δε Νάσος Ηλιόπουλος στον Δήμο της Αθήνας, οπότε είναι δύο ακόμη κενές θέσεις δεδομένα. Μην εκπλαγούμε αν είναι οι μόνες κενές θέσεις θα πω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Φώτη, να κλείσουμε μένοντας το ίδιο θέμα. Είδαμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό, πάνω κάτω, ο κύριος Τσίπρας είχε κάνει, ουσιαστικά είχε απευθύνει μια πρόταση για προοδευτική σύγκληση, για σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Ήταν μια πρόταση που απευθυνόταν στο κίνημα αλλαγής. Στη συνέχεια το κίνημα αλλαγής είπε ότι είναι ο Βάρτης είναι σκευωρία, είπε εκλογές εδώ και τώρα, είπε όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα, αν δούμε όλες αυτές τις διεργασίες που δρομολογούνται στον προοδευτικό χώρο, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να κατακτήσει το κέντρο αφήνοντας το Κινάλ πίσω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα. Το μεγάλο του βασικό πρόβλημα είναι ότι από την αρχή στην οποία κυβέρνησε άλλαξε όλα αυτά τα οποία είχε πει προγραμματικά, δηλαδή και δεν ήταν η αντιμνημονιακή κυβέρνηση με την οποία βγήκε και με τη Μέρκελ ήρθε κοντά και με τον Τραμπ άρχισε να έχει σχέσεις. Ένα άλλο βαρύδι το οποίο ήταν πολύ μεγάλο επικοινωνιακό στον κύριο Τσίπρα που προσπαθεί να το ξεφορτωθεί. Όταν κυβερνάς δεν μιλάς μόνο με τους φίλους μπορείς, όμως ότι το ξέρεις αυτό καλά εσύ με τόση εμπειρία. Εντάξει, θα απαντήσω σε αυτό σε ένα δευτερόλεπτο να πω για το βαρύδι το οποίο κουβαλάει ακόμα και σήμερα και θα το ξεφορτωθεί τις επόμενες μέρες που είναι ο Πάνος Καμένος. Ο οποίος Πάνος Καμένος μαζί με τους Ανέλ ήταν ένα κόμμα δεξιό. Ήταν ένα κόμμα το οποίο είχε τελείως διαφορετικές απόψεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν τώρα ο κύριος Τσίπρας φυσικά προσπαθεί πετώντας αυτό το βαρύδι να γυρίσει στη δεξαμενή αριστερών και κεντρών ψηφοφόρων και να τους πει κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένα κεντρό κόμμα το οποίο έχω αριστερές καταβολές, θα σας μαζέψω εγώ, δεν θα σας μαζέψει το Κινάλ. Αυτό όμως όταν γίνεται την τελευταία στιγμή, όταν γίνεται στη λήξη μιας τετραετίας, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει πιστευτό. Πάντως κάπου δεν πρέπει να πάνε και αυτοί οι ψηφοφόροι. Και αν κρίνω από τις δημοσκοπήσεις, στο Κινάλ δεν πάνε. Για μένα οι ψηφοφόροι πρέπει να πάνε σε ανθρώπους και σε πολιτικούς οι οποίοι λένε την αλήθεια. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική δεν έχει κάνει πολλά λάθη. Δεν έχει μια ιστορία η οποία έχει δημιουργήσει μια απολυτική γενιά. Εμείς όμως οι νέοι άνθρωποι πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα. Και αυτό είναι μόνο ο δρόμος της αλήθειας. Δεν μπορείς πριν να λες αυτό και μετά να λες αυτό και μετά να προσπαθείς με επικοινωνιακά τερτύπια και πυροτεχνήματα να τους πεις... Επειδή μιλάς για αλήθεια. Τώρα που τελειώνει τετραετία, εγώ είμαι κεντροαριστερός, αλλά όταν ξεκίνησα έκανα δεκάδες συμβιβασμούς, ακόμα και με έναν ακροδεξιό συνεργάστηκα. Ένα λεπτό. Δεν έγινε κανένα... Και με αυτό κλείνω, με συγχωρείς Γιώργο, να θέλεις σύντομα. Λοιπόν, αλήθεια είναι να κάνεις μια τακτική συγκυβέρνηση και σύμπλευση με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ τις θέσεις του, αλλά παρόλα αυτά να περνάς και το σύμφωνο συμβίωσης και την ηθαγένεια για τα παιδιά της δεύτερης γενιάς και την ταυτότητα φύλου.
τίποτα, κανένα, ούτε ένα από τα προοδευτικά και τα ταυτοτικά νομοσχέδια που ήθελε να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εμποδίστηκαν από τη σύμπλευσή του απλώς με τους ΑΝΕΛ. Ως αριστερή κυβέρνηση δεν μπορούν οι ασθενείς να κρυώνουν στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Το απάντησε ο Παύλος Πολάκης μέσω Facebook αυτό σήμερα. Οι άνθρωποι αυξήθηκαν κατά δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια οι δαπάνες για τη θέρμανση στα νοσοκομεία. 15 φορές και μετά, δηλαδή να τους παίρνεις 10 και να τους δίνεις ένα. Αυτό δεν είναι αριστερή πολιτική και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. 45 δις μειώθηκαν οι συντάξεις στη διάρκεια 10 με 14. Πολύ λιγότερο μειώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και πλέον τώρα που μπορούν δεν τις μειώνουν. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά μέτρων. Αγαπημένοι μου, πήγαινε στη λαϊκή αγορά, πήγαινε στους δρόμους. Εγώ κάνω ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι υποφέρουν. Και όσο και εμείς να τους λέμε νούμερα, τόσο τις εκατό αυξήθηκαν αυτά, τόσα δισεκατομμύρια πήρανε, αφού πεινάνε οι άνθρωποι, αφού δεν να φάνε. Άλλωστε... Δεν θα τους σώσουν ιδιωτικοποιήσεις πάντως και το ασφαλιστικό πινοσέτ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αναστασία Γιάμαλη, Φώτη Καρίδα, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου ξανά και στον Κώστα Πουλακίδα για όλα τα νέα δεδομένα. Είπαμε ότι το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες τρέχουν. Κώστα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η εξέλιξη από εδώ είναι ότι υπάρχει μια έμεση επιβεβαίωση του ενδεχομένου να η συνάντηση Τσίπρα Καμένου να πραγματοποιηθεί αύριο, προφανώς νωρίς το πρωί. Άρα, φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει. Είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας ότι είναι προφανές πως το κλίμα δεν θα είναι και το πλέον ευχάριστο από όσες συναντήσεις και κουβέντες έχουν κάνει δύο πολιτικοί αρχηγοί. Και υποθέτω ότι από εκεί και πέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλουν να προδικάσουν την έκβαση αυτής της συνάντησης, έτσι. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν προδικάζουν τίποτα και μάλιστα θα σας έλεγα ότι είναι και πάρα πολύ θυδωλή στην επιβεβαίωση ακόμα και των πληροφοριών τους οποίους εμείς διασταυρώνουμε μαζί τους. Θα έλεγα ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πια πολύ σαφής, ο πολιτικός στόχος του είναι σαφής. Το διαζύγιο, το ενδεχόμενο, ακόμα και αν υπάρξει διαζύγιο, το διαζύγιο να είναι συνενετικό, να μην γίνει δηλαδή με εντάσεις και καυγάδες. Και το λέω αυτό υπενθυμίζοντας κάτι που το έχουμε πει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, ότι δεν είναι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ να διακόψει τη σχέση του με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έχει ομαλές πολιτικές σχέσεις και ή δυνατόν και κάποιες μορφής ανοχής, συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες και την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό ήταν και το κλίμα στο οποίο συζήτησε χθες η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταλαβαίνω λοιπόν καλά, με άλλα λόγια, αν υπάρξει διαζύγιο θα είναι με απόφαση του κυρίου Καμένου, ο οποίος στο συγκεκριμένο θέμα έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, έτσι. Νομίζω το μπαλάκι είναι στην πλευρά του, στο γήπεδο του κυρίου Καμένου, ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις επιλογές του. Μάλιστα. Έτσι καλώς είμαστε σε μια περίοδο στην οποία όλα τα κόμματα αποφασίζουν, καθορίζουν τις επιλογές τους. Και θα έλεγα και ανακαθορίζουν τις επιλογές τους. Το βλέπουμε αυτό ακόμα και σε κορυφαία και σε στελέχη. Η συνέντευξη, για παράδειγμα, του κυρίου Τσακαλώτου, για την οποία λέγατε νωρίτερα, κουβαλάει και αυτή στη συγκυρία αυτή πολιτικά χαρακτηριστικά. Τοποθετεί τον κύριο Τσακαλώτου, λέει ότι εγώ δεν είμαι δελφίνος του κυρίου Τσίπρα, για παράδειγμα. Λέει ότι θα ξαναείναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Λέει πολλά ενδιαφέροντα. Λέει ότι θα ξαναείναι πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Έτσι. Και ότι το επόμενο στέλεχος το οποίο θα έρθει μετά τον κύριο Τσίπρα και μετά από πολλά πολλά χρόνια, λέει ο κύριος Τσακαλώτος, θα είναι ένα στέλεχος της νεότερης γενιάς και όχι της δικής του δηλαδή γενιάς. Επομένως, βλέπουμε ότι όλοι πια τοποθετούνται και δείχνουν ότι το μέλλον, αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει, θα έχει μέσα, πρώτον θα έχει μέσα πολύ Τσίπρα και δεύτερον δεν θα είναι από τα γνωστά, από τα σημερινά πρόσωπα τα οποία έχουμε μπροστά μας από την, θα το πω έτσι, καθεστική ηλικία. Μάλιστα, ούτως ή άλλως στην συνέχεια του δελτίου μας θα δούμε αναλυτικά όλα τα μηνύματα και εφόλης της ύλης που έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις για απόψε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Τσιρόνη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλή χρονιά, γιατί τα έχουμε. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Και όλους. Και στέλεχος των Οικολόγων Πρασίνων, έτσι. Λέβαια, να τα λέμε αυτά, εκλογές είναι τώρα. Είμαστε και εμείς συνεργαζόμενο κόμμα και να πω αυτό ότι εμείς τα μικρά κόμματα έχουμε μάθει στην ποικιλότητα. Τουλάχιστον εμείς οι οικολόγοι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τη γραμμή του κόμματος
στα στρατιωτάκια. Με αυτή την έννοια ψηφίζουμε πάντα σύνδεση κατά συνείδηση. Υποθέτω αυτό έχει να κάνει και με τις υποψηφιότητες στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σωστά? Ή εκεί θα ψηφίσουν οι οικολόγοι, θα στηρίξουν όλες τις υποψηφιότητες που θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι βέβαια. Όχι, mm-hmm. βέβαια. Υπάρχουν περιοχές που έχουμε μια καλή συνεργασία. Ναι. Υπάρχουν περιοχές που έχουμε αυτόνομη παρουσία γιατί τα πρόσωπα δεν mm-hmm. κατάφεραν να συνοηθούν προγραμματικά. Αυτό είναι πολύ φυσικό με δύο κόμματα. Βέβαια, για να μπούμε λίγο και στην πολιτική συζήτηση που άκουγα. Βέβαια. Το μεγάλο ρήγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ναι. και βαθαίνει συνέχεια. Είναι το ρήγμα ανάμεσα στις δυνάμεις εκείνες οι οποίες υπερασπίζονται το σημερινό οικονομικό και κοινωνικό στάτους, δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό, πολύ ξεκάθαρα το λέω, mm-hmm. ο οποίος για μένα έχει διαλύσει την Ευρώπη. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Τραμπ, βλέπουμε τι γίνεται με τον Brexit, βλέπουμε τι γίνεται με τα κίτρινα γυλαίκα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένα δημοκρατικό ρεύμα ανθρώπων, στο οποίο είμαστε κι εμείς οι πράσινοι πανευρωπαϊκά, που θέλουμε να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης. Και τι λέει αυτός ο εφιάλτης, από απλά λόγια? Ότι όλοι. Όλοι ανεξαρτήτως, κράτη mm-hmm. και επιχειρήσεις, ιδιωτικός και δημόσιος τομέα, χρωστάμε πλέον εφιαλτικά πάνω από 222% του παγκόσμιου ΕΕΠ σε ένα χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που δεν παράγει τίποτα. Αυτό θέλει να φέρει στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης, γη και είδωρ σε αυτό το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο που πνίγει, στραγγαλίζει και τις πραγματικές επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να διαλέξει επιτέλους. Ή θα πάει από τη μεριά αυτή, ή θα πάει από τη μεριά του να σταματήσει αυτός ο παγκόσμιος εφιάλτης. Που θα απειλεί να διαλύσει και την Ευρώπη, απειλεί να διαλύσει το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, όλα αυτά τα πράγματα που εμείς τα έχουμε επισημάνει. Τώρα, πριν πάμε στην σοσιαλδημοκρατία, που όπως είπατε και πολύ σωστά λέτε, πρέπει να διαλέξει, να δούμε λίγο τα του κυρίου Καμένου, καθώς φαίνεται ότι ο κύριος Καμένος έχει διαλέξει ή τουλάχιστον έχει κάνει τις επιλογές του. Αλήθεια, εσείς πολιτικά μιλώντας τώρα, τι προσδοκάτε από την φημολογούμενη αυριανή συνάντηση Τσίπρα Καμένου? Καταρχάς, εμένα ως υπουργό, να το πω ξεκάθαρα, ό,τι και αν γίνει. Ναι. Ποτέ δεν με ενόχλησε, τουλάχιστον στην πράξη, την προγραμματική μου ως πράσινο, mm-hmm. η παρουσία των συναδέρφων υπουργών, των ΑΝΕΛ, στα Υπουργεία. Δεν επηρέασαν σε τίποτα, γιατί ελέγχθη αυτό, ότι εμείς κάναμε την πολιτική μας. Και στο αγροτικής ανάπτυξης και στο περιβάλλοντος. Φυσικά, ποτέ δεν είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Το να σταματήσουν δηλαδή, με βάση κάποια διαφωνία, mm-hmm. και διαφωνίες, να πω ξεκάθαρα, είχαμε και με το ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να θυμίζω πολλά νομοσχέδια ή ξέρω εγώ για τις εξορίξεις και άλλα, στα οποία εμείς διαφοροποιηθήκαμε. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Άρα, αυτό που ελέγχθη προμέσως ήταν πολύ σωστό, ότι εμείς κάναμε την πολιτική μας και με βάση αυτή την πολιτική πορευτήκαμε. Από εκεί και πέρα τώρα, για τη συμφωνία του Περσπόρου, ήταν φανερό από την αρχή ότι τα κόμματα που συμμετέχουμε έχουμε τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, εμείς ήμασταν ανέκαθεν υπέρ τη σύνθετη ονομασία. Ξέραμε το έγκλημα που έγινε το 1991, που αναγνωρίστηκε από τη χώρα η Δημοκρατία της Μακεδονίας με τον Κανζούν 3567 του 1991, με υπογραφή mm-hmm. Σαμαρά. Να μην κοροδευόμαστε. Η χώρα αυτή υπάρχει με υπογραφή της Σαμαρά όταν διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία. Και από εκεί πέρα ξέραμε ότι μάλλον ούτε ο πιο αισιόδοξος, να το ξεκαθαρίσω, τουλάχιστον στο δικό μου κόμμα, δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να καταφέρει αυτή η κυβέρνηση το θαύμα, δηλαδή να πετύχουμε συνταγματική αλλαγή και έργο όμνες σύνθετη ονομασία. Τα άλλα όλα περί εθνότητας και περί γλώσσας είναι επινοήσεις τελευταίας στιγμής, γιατί δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία, που διολιστώνει προς την ακροδεξιά, να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία. Αλλά δεν λέει, δεν ομολογεί ότι η παλιά Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Είναι υπέρ αυτού πράγματος που λένε αυτή η συμφωνία. Όλα αυτά όμως δεν φαίνεται να πείθουν τον κύριο Καμένο που λέτε. Ο κύριος Καμένος από την αρχή ήταν ενάντια mm-hmm. στο να υπάρχει το συνθετικό Μακεδονία. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα είναι, ξαναλέω, συγγνώμη. Την κατανοείτε δηλαδή. Διαφωνείτε, αλλά την κατανοείτε ως διαφορά. Μα ήταν από την αρχή συνεπής. Απλώς κανείς δεν ήξερε ότι επί αυτής της τετραετίας θα ναι. λυθεί αυτό το θέμα. Κανείς δεν ήξερε ότι θα φτάσουμε εδώ. Όταν λοιπόν μπήκε το θέμα, είναι φανερό, εγώ τουλάχιστον το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι βουλευτές, στο βαθμό που αυτό δεν ήταν στα προγράμματα των κομμάτων γενικότερα ότι θα λύσουμε το θέμα, πρέπει να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Και ξέρετε γιατί κατά συνείδηση? Διότι είναι ένα θέμα που αφορά γενιές μετά. Mm-hmm. Το έγκλημα που έγινε το 1991, το προγενέστερο έγκλημα του 1949, ο Μακεδονικός Αγώνας, είναι πράγματα που επηρέασαν όλο τον αιώνα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πούμε ότι μια πλειοψηφία που δημιουργήθηκε πριν από 4 χρόνια με οποιοδήποτε θέμα, πρέπει εμείς οι βουλευτές να πειθαρχήσουμε σε κομματικές γραμμές. Είναι αδιανόητο και το έχω πει πάρα πολύ καιρό. Δεν το λέω τώρα που βλέπουμε ότι πια η ρήξη είναι, γιατί. Ας μην κορδευόμαστε. Στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα ανέμπαινε επίσημα
δεν θα τυναζόταν στον αέρα ολόκληρη η Νέα Δημοκρατία με τους ανθρώπους που, που έχουν εργαστεί όπως η κυρία Μπακογιάννη για τη σύνδετη ονομασία. Τώρα τυναζόταν στον αέρα η κυβέρνηση. Όχι. Όχι, γιατί το αν θα η κυβέρνηση, αν θα πέσει ή δεν θα πέσει, είναι καθαρά συνταγματικό. Δηλαδή, αν βρεθούν 151 βουλευτές που διαφωνούν με αυτή την κυβέρνηση, mm-hmm. τότε η κυβέρνηση πάει σε εκλογές. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Δεν αντιλαμβάνομαι όμως γιατί ξαφνικά πρέπει σώνει και καλά να στηριχτούμε στον κύριο Καμένο ως πρόσωπο που τον υπολείπτω με τον άνθρωπο, διαφωνώ ριζικά σε αυτό το θέμα. Αυτός από την αρχή το έχει πει, όταν μπορεί να στηρίξουν να θαυμάσει άλλοι άνθρωποι τη συμφωνία. Είναι δύο διαφορετικά. Εγώ νομίζω το ποτάμι σε αυτή την περίπτωση έχει πει κάτι σωστό. Άλλο πράγμα είναι η υπερψήφιση τη συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο το ψηφίζουμε γιατί αφορά πολύ ευρύτερα ζητήματα. Mm-hmm. Και άλλο πράγμα, στηρίζουμε μια κυβέρνηση, δεν στηρίζουμε μια κυβέρνηση. Αν λοιπόν οι βουλευτές που δεν στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση μαζέψουν αυτό που απαιτείται, τότε προφανώς θα πάμε σε εκλογές. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι, γνώμη μου, γιατί από ό,τι εκτιμώ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μιλώντας με συναδέρφους, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί έχουν άλλα κόμματα, δεν εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή, εάν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, θα περάσει. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, mm-hmm. αυτού του κοινοβουλίου, και δεν χρειάζεται τώρα όλα τα άλλα τα λεκτικά ότι αυτοί είναι αποστάτες, δεν είναι αποστάτες. Αυτά είναι, συγγνώμη, τρικυμία κρανίων για όσους να μην χάνει. Πάντως ο κύριος Καμένος έβαλε πριν τρεις μέρες την λέξη αποστασία και τη λέξη ανένδοτος στο τρέχον πολιτικό λεξιλόγιο. Τι να σας πω. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται κατά τεκμήριο από πάρα πολλούς. Mm-hmm. Ιστορικά υπήρχε αποστασία του πατέρα Μητσοτάκη σε κρίσιμες εποχές για την Ελλάδα και ήταν και ανέτεια την εποχή εκείνη, γιατί δεν ήταν με βάση κάποια συνείδηση ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω συνείδηση, για παράδειγμα, ως οικολόγος για κάποια πράγματα, κάποιες κόκκινες γραμμές, και πάω στον πρωθυπουργό μου και λέω: κοίτα να δεις, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα στη συνείδηση μου και δεν μπορώ να το στηρίξω. Όπως κάναμε για το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, που τότε η κυβέρνηση πέρασε διάταξη μέσα, το οποίο κατοχυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Άρα λοιπόν, άλλο τότε όμως η αποστασία πήρε μια μορφή. Όχι γιατί οι βουλευτές δεν έχουμε δικαίωμα να ψηφίζουμε κατά συνείδηση, αλλά επειδή τότε ξέρουμε ιστορικά ότι αυτό ήταν εντολή του παλατιού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που η κυβέρνηση τότε του κέντρου, mm-hmm. του Μακαρίτη, του Γεώργιου, του Παπανδρέου, έπρεπε να πέσει. Έπεσε κατά εντολή παλατιού. Αυτό ήταν η αποστασία. Αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, γιατί και το ποτάμι και όλοι οι βουλευτές που έχουμε πει υπέρ αυτής της συμφωνίας με επιχειρήματα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεωρηθούμε αποστάτες κανενός. Έχουμε μια πεποίθηση για αυτό το θέμα. Και την υποστηρίζουμε. Και ξαναλέω, και θα το πω και το έχω πει, νομίζω. Όχι, στην εκδικία σας δεν το έχω πει, ο χειρότερος εφιάλτης του κ. Μητσοτάκη σήμερα είναι να μην περάσει η συμφωνία και να πέσει αυτή γιατί η κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό? Για τον πάρα πολύ απλό λόγο. Εάν δεν περάσει αυτή η συμφωνία, αναγκαστικά γυρίζουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Την οποία την αποκρύπτουν όλοι αυτοί οι ελληνικαράδες κόμμα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι πρώτον, η υπηκότητα αυτών των ανθρώπων σήμερα είναι Μακεδόνες σκέτο. Mm-hmm. Αναγνωρισμένοι από τη χώρα όσο αγνωρισμένοι και οι Βέλγοι. Ή οι Βρετανοί. Για τα διαβατήρια με τα οποία έρχονται στη χώρα, λέει, οι Μακεδόνες. Αυτό αποκρίνουν λέγοντας αυτή τη λεξούλα εθνότητα. Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες εθνότητες στον πλανήτη. Δεν έχουν αναγνωρίσει ούτε Βέλγους, ούτε Ολλανδούς, ούτε Φλαμανδούς, ούτε Φρύς, ούτε Καταλανούς. Εμείς αναγνωρίζουμε διαβατήρια. Αυτά λένε οι διεθνείς συμφωνίες. Και τα διαβατήρια της γειτονικής χώρας γράφει Μακεδόνες. Mm-hmm. Με τσίφρα του 95 και με τσίφρα του 91, όπως σας είπα. Δεύτερον, η γλώσσα. Δεν έχουμε αναγνωρίσει ούτε τα βέλγικα, ούτε τα φλαμανδικά, ούτε καμία άλλη γλώσσα. Τι αναγνωρίζουμε και ο ΙΕΤΗ έχει αναγνωρίσει? Τις γραμματοσειρές, τις λέξεις, τις ορολογίες. Και σε ορολογίες υπάρχει αυτή η ορολογία μακεδονικά. Τα σλαβικά της Βαλκανικής έχει σερβοκροατικά, αναγνωρισμένα υπογραφή Ελλάδας, τώρα σας λέω. Μακεδονικά και βουλγάρικα. Άρα είναι τρεις διαφορετικές γλώσσες, mm-hmm. αφού υπάρχουν τρία διαφορετικά αλφάβητα. Όπως δεν έχει αναγνωρίσει ο ΙΕΤΗ ούτε την ελληνική γλώσσα, να το πάρουμε έτσι. Το ελληνικό αλφάβητο έχει αναγνωρίσει. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Αυτά τα δύο είναι αναγνωρισμένα. Εάν λοιπόν ομιγένει τότε πέρα συμφωνία, ξέρετε τι θα συμβεί. Θα έχουμε μια χώρα που θα μιλάει μια μακεδονική γλώσσα, όπως μιλάει τώρα. Που όμως δεν θα έχουμε κατοχυρώσει ότι δεν είναι η γλώσσα του Μεγαλέξανδρου. Και είδατε τι πάθαμε την περασμένη δεκαετία, mm-hmm. που ο Γκρουεύσκι έλεγε ότι η γλώσσα του Μεγαλέξανδρου αυτή. Πρώτο έγκλημα. Και θα είναι υπέτειος ο Μητσοτάκης για αυτό το έγκλημα, αν δεν πέρασε συμφωνία, ενώ εμείς το κατοχυρώνουμε. Δεν θα έχουμε κατοχυρώσει ότι αυτή η χώρα δεν θα δικαιούται να μιλάει για μειονότητες που τα κατοχυρώνει η συμφωνία, αλλά θα μιλάει για μειονότητες που μιλάνε τώρα για μειονότητες οι εθνικιστές, mm-hmm. και λένε ότι υπάρχουν σλαβικές μειονότητες δικοί τους μέσα στη χώρα μας. Αυτό δεν θα το έχουμε κατοχυρώσει. Δεν θα έχουμε κατοχυρώσει φυσικά ότι είναι Μακεδόνες πολίτες Βόρειας Μακεδονίας, για τα διαβατήρια της εξακολουθούν να γράφουν Μακεδόνες. Και το χειρότερο, επειδή με το 95 εμείς δεν πάμε να βάλουμε βέτο στο ΝΑΤΟ, αφού θα έχουμε αποδείξει στους συνεταίρους μας στο ΝΑΤΟ, τους συμμάχους μας,
ότι, αυτοί, ότι μπλοφάραμε, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης, στο Βουκουρέστι. Άρα ότι εμείς δεν θέλαμε συνθετή ονομασία, που αυτοί καθυστέρησαν τα πρωτόκολλα ένταξης, επειδή τους είχαμε πει στο Βουκουρέστι, θυμόσαστε, στον Κώστα Καραμαλής και η κυρία Μπακογιάννη, ότι εμείς θέλουμε συνθετή ονομασία. Αν αποδείξουμε λοιπόν στους συμμάχους μας ότι δεν θέλουμε, ανοίγουν κατευθείαν τα πρωτόκολλα και μπαίνει η χώρα στο ΝΑΤΟ ως φύρομ, παύλα όμως συνταγματική ονομασία Μακεδονία. Συνταγματική ονομασία Μακεδονία. Mm-hmm. Αυτό θα πάθει η Ελλάδα εάν δεν περάσει αυτή η συμφωνία. Θα είναι μια χώρα, μια Ελλάδα διεθνώς απομονωμένη διπλωματικά για αυτό το θέμα, ότι έχει εξαπατήσει τους εταίρους και τους συμμάχους στο Βουκουρέστι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και τότε θα δείτε τι εφιάλτη έχουμε διπλωματικό απέναντί μας, που θα έχουμε μια χώρα η οποία θα έχει όλα τα δικαιώματα που είχε με τον Γκρουεύσκι να λέει ότι εμείς είμαστε απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Μια που λέτε για γι' αυτό σα λέω είναι εφιάλτη του. Το ιδανικό για το κύριο Μητσοτάκη, ξέρετε ποιο είναι. Να περάσει συμφωνία τώρα και να συνεχίσει να παριστάνει τον τζάμπα μάγκα ότι αυτό θα τα έχει πετύχει καλύτερα. Που δεν τα πέτυχαν 30 χρόνια καλύτερα, γιατί ξαναλέω, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα και συνεταιρίζονται, παντρεύονται, παραθερίζουν ως Μακεδόνες. Μια που λέτε για το ΝΑΤΟ, θέλω να σας ρωτήσω. Υπήρξε ένα σενάριο, το οποίο το είδαμε και σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι θα άφηνε η κυβέρνηση την ψηφοφορία για την κύρωση της ένταξης της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ στην επόμενη κυβέρνηση ως καυτή πατάτα. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι το σενάριο αυτό διαψεύστηκε και από τον κύριο Τζανακόπουλο, αλλά επειδή υπήρξαν διάφοροι πρόθυμοι που το έγραψαν, έστω και αν έχει υποθετικό χαρακτήρα η ερώτηση, θέλω να σας ρωτήσω πώς θα το αντιμετωπίζατε. Αυτό το σενάριο, ξαναλέω. Είναι και αυτό έτσι μια ψιλοαπάτη. Γιατί ξαναλέω, εδώ πέρα πρόκειται για μια απάτη ιστορία με το ΝΑΤΟ, διότι η Ελλάδα το 1995, ξαναλέω, κυβέρνηση τότε, αν θυμάμαι καλά, Αντρέα Παπανδρέου, υπέγραψε την ενδιάμεση συμφωνία, στην οποία λέει ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να βάλει βέτο για την είσοδο της γειτονικής μας χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ κτλ., με το όνομα Δημοκρατία Μακεδονίας και βέβαια με επίσημο όνομα ΦΥΡΟΜ. Που το ΦΥΡΟΜ έχει Μακεδονία μέσα, μην κοροϊδεύουμε, συνδέεται η ονομασία είναι. Απλώς δεν είναι έργα όμνες. Mm-hmm. Δεν ισχύει για όλους. Δηλαδή αυτή η χώρα θα λεγόταν, όπως η Βρετανία με τον ίδιο λόγο, τυπικά λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλος ο κόσμος η Βρετανία τη λέει και οι Γάλλοι τότε είχαν αντιδράσει, το ξέτατε. Το ίδιο. Θα ήταν μια διπλή ονομασία που εμείς δεν τη θέλαμε με τίποτα. Γιατί όλος ο κόσμος θα την έλεγε Μακεδονία. Σκέτο. Εμείς λοιπόν πετύχαμε το έργα όμνες. Και εάν αυτή τη στιγμή ξαναλέω, δεν το θέλουμε, τα πρωτόκολλα ανοίγουν αύριο το πρωί. Αν ήθελε μάλιστα να ανοίξει ο κ. Σόλτεμπεργκ τα πρωτόκολλα, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, και πέρυσι και πρόπερσι, θα μπορούσε να τα έχει ανοίξει. Ήταν μια διπλωματική νίκη της Ελλάδας ότι καθυστερήσαμε στο Βουκουρέστι τα πρωτόκολλα. Το πληρώσαμε στη Χάγη, το ξέρετε. Ότι έχουμε καταδικαστεί για αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί φρενάραμε τα πρωτόκολλα. Ας μην κοροδευόμαστε. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μπλοκάρει την είσοδο της χώρας στο ΝΑΤΟ με το όνομα που έχει, το καλύτερο για μας να μπει ως Βόρεια Μακεδονία. Τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στα της κυβερνητικής κατάστασης, φαίνεται, αυτό λέει το ρεπορτάζ, ότι θα υπάρξει μια συνάντηση ή μια συνεννόηση των δύο πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Προέδρου των Εξαρτήτων Ελλήνων, με στόχο, τουλάχιστον από την μία πλευρά, από την άλλη δεν ξέρω, θα δούμε, αν υπάρξει διαζύγιο, να είναι βελούδινο. Αλήθεια, κατά τη γνώμη σας, γιατί έχει σημασία να είναι βελούδινο το διαζύγιο? Καταρχάς, σε ζητήματα ψήφου εμπιστοσύνη, ζητήματα ψήφου δυσπιστίας και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένας χαρακτηρισμός περισσότερο δημοσιογραφικός. Για μένα, τουλάχιστον, ως Γιάννη Τσιρόνι, ως μέλος των Οικολόγων Πράσινων και πρώην μέλος αυτής της κυβέρνησης, προφανώς θα ήθελα με ανθρώπους που συνεργάστηκα και δούλεψα μαζί τους και παρήχθη μεγάλο έργο. Έχουμε δασικούς χάρτες, έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Το συζητούσαμε πριν από λίγο και στη Βουλή. Θα ήθελα φυσικά να λέμε καλημέρα και να σφίγγουμε τα χέρια. Δηλαδή, η έννοια βελούδινο είναι προφανώς ότι δεν χρειάζεται. Προφανώς, ακόμα και να διαφωνούμε, να διαραγεί αυτό το καλό κλίμα που χτίστηκε και κράτησε και πάρα πολύ καιρό και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Και μην ακούω ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Εντάξει, αυτά είναι πάλι λεκτικές. Να πω λοιπόν που το λέω τη λέξη, κάπως ανόητα πράγματα. Δεν έχουν νόημα, χωρίς νόημα. Πάντως αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες, το κάπως συγκρουσιακό, μπορεί να κρατήσει για πολύ, δεν θα κάνει κακό και στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ψυχολόγους, σε όλους? Κοιτάξτε, όταν λέμε συγκρουσιακό, δεν έχω δει κάποιο συγκρουσιακό κλίμα. Ξαναλέω, είναι μάλλον δημοσιογραφικά όλα αυτά. Εγώ δεν έχω ακούσει. Ο κύριος Καμένος λέει ρητά. Εγώ δεν θα αφήσω, δεν θα στηρίξω κυβέρνηση που θα φέρει το θέμα αυτό το μακεδονικό στην. Το έχει πει
Mm-hmm. Εδώ και ένα χρόνο ο άνθρωπος. Και το έλεγε πάντα. Γιατί η μουσική δεν διαφωνεί με τι σημαίνει ο προσώνα ο κ. Κάμενος. Διαφωνεί με τη λέξη Μακεδονία συνολικά. Σύμφωνοι, αλλά άλλο να υπάρχει μια διαφωνία και ξαφνικά να χωρίσουν οι δρόμοι δύο εταίρων, άλλο ένας να λέει τον άλλον κυβέρνηση αποστατών ή να μιλάει για ανένδοτο ή να τους λέει απαξιωτικά συνοδοιπόρος του Κοτζιά. Εντάξει, υποθέτω δεν είναι το ίδιο. Το να συνοδοιπόρος του Κοτζιά, μα όλοι ήμασταν συνοδοιπόροι του κ. Κοτζιά όταν υπουργός. Δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Ξαναλέω, αυτά που έχουν λεχτεί είναι στα πλαίσια ενός πολιτικού πολιτισμού. Ο κάθε άνθρωπος θα κοιτάξει, ο κάθε πολιτικός και ο κάθε ηγέτης θα κοιτάξει να προβάλλει τη δική του θέση. Θα την προβάλλει με ένταση, θα την προβάλλει. Δεν αντιλαμβάνομαι τη λέξη βελούδινο διαζύγιο. Βελούδινο διαζύγιο, ξέρετε, μας σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Είναι στη Βρετανία που αν δεν. Εκεί δεν είναι και πολύ βελούδινο από ό,τι καταλαβαίνω. Αν δεν συμφωνήσουν, θα έχουμε επιπτώσεις. Mm-hmm. Στη Βουλή τα πράγματα είναι απλά. Ή περνάει πρόταση δυσπιστίας, που δεν το πιστεύω. Ή περνάει που δεν πιστεύω ότι θα περάσει. Mm-hmm. Ή δεν περνάει. Οπότε η κυβέρνηση είναι σταθερή. Δεν αντιλαμβάνομαι οι βουλευτές θα αποφασίσουν. Και από εκεί πέρα τι σημασία έχει η λέξη βελούδινο. Αυτό έχει να κάνει με τις δηλώσεις. Αυτό είναι δημοσιογραφικό περιεχομένο. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Δεν θα αλλάξει κάτι στην πολιτική σχόλια. Εγώ εκτιμώ, εκτίμησή μου, είναι ότι ούτε η πρόταση της πιστίας θα περάσει. Δεν θα πάρει 151 βουλευτές. Δεν ξέρω πώς θα πάρει. Δεν το βλέπω ότι μαζεύονται, τουλάχιστον μιλώντας με συναδέρφους. Και η συμφωνία των προσφόρων θα πάρει πάνω από 151. Είναι δύο ανεξάρτητες φορείες που αν είναι οι ίδιοι βουλευτές από εδώ και από εκεί, δεν χρειάζεται να είναι, γιατί άλλο πράγμα η πρόταση της πιστίας και άλλο πράγμα η συμφωνία των προσφόρων, το εξηγήσαμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα κλειδονιστεί έστω και στο ελάχιστο η κυβέρνηση αυτή. Θα συνεχίσει να παράγει το έργο της, έχουμε μπροστά μας το. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολλά νομοσχέδια με τα μνημονιακά, όπως αφορά ο ελάχιστος μισθός. Πάρα πολύ σημαντικός για τον ελάχιστος μισθός. Όπως η συνταγματική αλλαγή. Να αναφέρω αυτό που συζητούσαμε σήμερα για τις οικιστικές πυκνώσεις μέσα στις δασικές εκτάσεις. Είναι σημαντικά πράγματα. Είναι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Θα κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα το ποιος βουλευτής σήγωσε τον τόνο και έκανε μια δήλωση. Εμένα δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά σας λέω, δεν βλέπω πολύ αμεληταία πιθανότητα. Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για τι θα γίνει αύριο μεθαύριο σε ένα μήνα. Δεν εκτιμώ ότι μπορεί να πάρει η πρόταση της πιστίας 151 βουλευτές. Είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό. Κύριε Τσιρόνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές μέσα στο έτος. Μέρος του χρέους θα αποπληρωθεί πρόωρα. Αυτά ήταν μερικά από τα μηνύματα που έστειλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία. Είδαμε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαραβελίδη όλα τα μηνύματα τα οποία έστειλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικός, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Πάμε τώρα να τα αποκωδικοποιήσουμε ένα-ένα με τη βοήθεια του συναδέλφου μας, του Φίβου Κλαβιανού, που είναι εδώ μαζί μας. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το πούμε συνολικά. Ο κύριος Τσακαλώτος σήμερα απάντησε και συγκεκριμένα για το αν είναι δελφίνος ή όχι, αλλά απάντησε και ουσιαστικά, υπερασπιζόμενος το σύνολο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και τα μεγάλα καυτά σημεία, κυρίως στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αποδεικνύεται ότι σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο που περιγράφουμε, που λέμε διαρκώς, ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει πάρα πολύ ενωμένος, συμπυκνωμένος, με δυνατότητες στον Πρωθυπουργό στα χέρια του να κάνει ανοίγματα σε χώρους που θα επιλέξει, να κάνει χειρισμούς, ξέροντας ότι όχι απλά είναι απόλυτος κυρίαρχος στο εσωτερικό του, αλλά ότι όλα τα στελέχη του κόμματος στην νεοεκλεχθήσα, θα υπενθύμιζα, πολιτική γραμματεία προσφάτως πολύ, τον στηρίζουν ουσιαστικά. Δεν είναι ότι απλά δεν τον αμφισβητούν, τον στηρίζουν ουσιαστικά. Και αυτό φαντάζομαι το λες και με δεδομένο ότι συχνά πυκνά γράφεται και λέγεται ότι ο κύριος Τσακαλώτος είναι σε άλλο μήκος κύματος, ότι υποτίθεται πως έχει διαφορετικές απόψεις κλπ. Ακριβώς. Ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, το πάμε ανάποδα, στο τέλος το ανέφερα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είπε ότι δεν είναι δελφίνος, ότι θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που το λέμε και έχει μια προταζιακή αξία. Τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στοχεύουν στη νίκη. Προγραμματίζουν τη στρατηγική τους με βάση τη νίκη. Όχι να ελαχιστοποιήσουν την ήττα. Και ότι θα υπάρξει δεύτερη τετραετία για τον ΣΥΡΙΖΑ και όταν μετά από τη δεύτερη τετραετία, μπορεί και τρίτη, είπε, αν χάσει ο Αλέξης Τσίπρας και πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να είναι ένα νέο στέλεχος. Είπε ούτε εγώ ούτε ο Βούτσης, δεν είναι ακριβώς στις ίδιες ηλικίες, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορούμε να είμαστε, πρέπει να είναι ένας νεότερος, προφανώς νεότερος και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στα οικονομικά τώρα, να επισημάνουμε τα πολύ βασικά σημεία, αν και ακούστηκαν και στο βίντεο.
ότι το μαξιλάρι θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν το έχουμε για πλάκα. Είναι για το χρησιμοποιήσουμε. Όπως λένε μερικοί, ότι αν μπει χέρι στο μαξιλάρι, αυτομάτως χάνει την εμπιστοσύνη. Όχι, γι' αυτό μας το έχουν δώσει. Και επίσης είπε ότι θα γίνουν 2 έξοδοι μέσα στη χρονιά. Αυτό ήταν η είδηση, γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγούμε και στις αγορές επειδή θα χρησιμοποιηθεί το μαξιλάρι. Ακριβώς, θα γίνουν και τα όλα. Δύο θα γίνουν. Και θα χρησιμοποιηθεί και το μαξιλάρι για να αγοράσουμε χρέος του Δούνου του και της ΕΚΟ του, που είναι ακριβό, που έχει μεγάλη επιτόκια. Αυτό που δεν είπε ο κύριος Τσακαλώτος και έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία είναι αν η πρώτη έξοδος θα γίνει πριν τις εκλογές. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μένει να το δούμε. Μένει να δούμε αν και η συγκυρία διεθνής θα συντείνει στο να πέσουν τα επιτόκια και να μπορέσει να βγει η κυβέρνηση στις αγορές. Κάποιοι λένε ακόμη και για μέσα σε αυτό το μήνα ότι ενδεχομένως να έχουμε την έκδοση ενός πενταετούς ομολόγου. Βέβαια, το δεκαετές είναι αυτό που κρίνει αν μια χώρα είναι ή δεν είναι στις αγορές. Πάντως και το πενταετές είναι ένα δείγμα. Έτσι. Ανοίγει το δρόμο, την πρόσβαση στις αγορές. Θα το δούμε. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο στο χέρι της κυβέρνησης να προγραμματίσει. Έχει σχέση με τη διεθνή συγκυρία. Μπορεί να υπάρξει μια αναταραχή που να μην τη επιτρέψει να βγει. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δώσουμε στον κόσμο ένα ρεπορτάζ που δεν ισχύει. Το δεύτερο που είπε ο κύριος Τσακαλώτος είναι ότι υπάρχει ένα σχήμα εγγυήσεων που θα βοηθήσουν τις κόκκινες τράπεζες να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Έχει υποθεί αυτό μετά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Ένωση Τραπεζών. Το μεν κράτος θα δώσει λεφτά στους διανελήπτες που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι δε τράπεζες θα κουρέψουν κεφάλαιο και θα παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής. Έχει σημασία, το λέει ο πιο μαζεμένος στα οικονομικά θέματα, ο πιο αυστηρός, ο κύριος Τσακαλώτος. Το ότι επιβεβαιώνει ότι υπάρχει μια τέτοια λύση που μαγειρεύεται, που προετοιμάζεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για τον κύριο Στουρνάρα τώρα. Ήταν πιο μαλακός. Σε σχέση δεν με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε σχέση με τον εαυτό του, που στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό είχε κάνει λόγο για θέση σιγουράτζα. Ναι, ναι. Τώρα ήταν πιο μαλακός. Βεβαίως είπε ότι θα ήθελε να είναι πιο πολύ στα στενά του όρια ο κύριος Στουρνάρας. Φαίνεται όμως πως το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί ένα μόντους βιβέντι στις σχέσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης και του κυρίου Στουρνάρα. Επιβεβαιώνεται από τον τρόπο που μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος για τον κύριο Στουρνάρα. Για τα λεξιπρόθεσμα, κάτι που δεν ξέραμε μέχρι τώρα, ότι μπορεί να είναι 2,5 δις, αλλά το 1 δις από αυτά είναι αμφισβητούμενα, είναι σε διαδικασίες στη δικαιοσύνη το αν όντως θα χρωστάει το κράτος. Και είπε ότι ο λόγος που δεν τα έχουμε εκμηδενήσει είναι αυτός και τα υπόλοιπα είναι θέμα γραφειοκρατίας. Δεν είναι οικονομικός ο λόγος που δεν τα δίνουμε πίσω στην κοινωνία. Είναι ότι η γραφειοκρατία, η κρατική, δεν προλαβαίνει να τα δώσει πίσω και αργεί πολύ. Από εκεί και πέρα, εκτίμησε και έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όπως είπαμε είναι φιδωλός ο κ. Τσακαλώτος. Ναι. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την εκταμείευση της δόσης των 600 εκατομμυρίων. Δεν έχει ιδιαίτερη αξία, δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας, αλλά θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά ότι οι θεσμοί οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι όλα στην Ελλάδα κυλάνε ομαλά και δεν έχει τεθεί υπό διακύβευση τίποτα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και μια που λες και για την δόση και για τις ιδιωτικοποιήσεις, νομίζω έχει επίσης σημασία ότι μίλησε για το ελληνικό, υπερασπίστηκε την αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης που βρήκε η κυβέρνηση. Πιο πολλές τρύπες από το κείμενο της σύμβασης. Ακριβώς. Και πιο πολλές και από το σουρωτήριο που χρησιμοποιεί ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά για τα μακαρόνια. Φανατικός χομπίστας, μάλιστα, ο κύριος Τσακαλώτος. Και επειδή ακριβώς πολλές φορές φημολογείται ότι ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν αισθανόταν και ιδιαίτερα άνετα με το ελληνικό, το γεγονός ότι ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος εκτός από επικεφαλής της οικονομικής πολιτικής είναι και επικεφαλής μιας μεγάλης τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, των 53, βγαίνει και λέει ότι αυτή η σύμβαση για το ελληνικό δεν είναι το σιρωτήρι που βρήκαμε, είναι άλλη, και ότι αυτή τη χρονιά που διανύουμε θα μπουν οι μπουλντόζες για να ξεκινήσει η επένδυση, νομίζω έχει και τη δική του εσωκομματική σημασία. Έτσι. Μισό λεπτό, το πάρουμε το πράγμα λίγο. Είναι μια κουβέντα σημαντική αυτή, δεν είναι να την απλώσουμε πολύ, να την κάνουμε σύντομα. Ο κύριος Σιμίτης, όταν άνοιξε το ζήτημα, σε περίοδο παχιών αγελάδων, και άλλοντος ήταν παχές οι αγελάδες και όχι από κάτω κούφιες, θα έπρεπε να γίνει, λέω εγώ, το ελληνικό ένα πολύ μεγάλο πάρκο, που θα έχει, να έχει και έσοδα, να έχει και καταστάσεις, αλλά να μπορούν οι Αθηναίοι να πηγαίνουν εκεί. Στην πορεία όμως κύλησαν πάρα πολλά πράγματα, αρνητικά τα περισσότερα. Χρεοκόπησε η χώρα. Το πήρε ως δεδομένο αυτή την αποκρατικοποίηση αυτή η κυβέρνηση. Έχει αποκτήσει ένα τεράστιο συμβολικό χαρακτήρα. Δεν μπορούσε να την επαναδιαπραγματευτεί στο αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Επαναδιαπραγματεύτηκε διάφορους όρους της σύμβασης. Και από εκεί και πέρα έχει σημασία να μπουν οι μπουλντόζες, να δοθεί ένα ακόμα μήνυμα ότι προχωράνε οι επενδύσεις. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι είναι συμφωνημένο και όντως έχει μια αξία, ότι ο κ. Τσακαλώτος υπερασπίζεται ότι η νέα σύμβαση που υπάρχει έχει θετικά στοιχεία. Και έχει σημασία επίσης ότι είπε ότι και η Lambda Development και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και η κυβέρνηση θεωρούν ότι είναι στο τελικό στάδιο και τα πράγματα θα πάνε καλά. Είπε ότι είναι εφικτό πριν το καλοκαίρι να έχουν μπει οι μπουλντόζες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για όλα αυτά τα οικονομικά. Αυτό, ναι. Να πούμε ότι με όλα αυτά είπε, και με το δεδομένο ότι το αφορολόγητο
δεν θα περάσει, είπε ο ίδιος. Mm-hmm. Κάθε πράγμα στον καιρό του, αλλά θα είναι εφικτό να μην περάσει. Έκανε μια πολύ κρίσιμη σύγκριση για τις εκλογές. Είπε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτό. Είναι αυτό που έχει πει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας σε βάθος τετραετίας με φοροελαφρύνσεις, ενώ αντιθέτως το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρουμε ποιο είναι. Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει. Έχει υποσχεθεί πολλά, όλα δεν γίνονται. Το πώς θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και πού θα γίνουν οι πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι κάτι που δεν το ξέρουμε και κάτι που θα προξενήσει φόβο, μάλιστα, ειδικά όσο πηγαίνουμε στις εκλογές, στις λαϊκές και μεσαίες τάξεις. Φίβο Κλαβιάνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Συνδεόμαστε τώρα με τον γνωστό μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντερέ, για να μας δώσει μια εικόνα τι ακριβώς περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Καλησπέρα, κύριε Καντερέ. Καλησπέρα σε εσάς, σε τους τηλεθεατές και καλή χρονιά μια και σε εσάς. Πρώτη φορά τα λέμε. Κοιτάξτε, καταρχάς από αυτό που άκουσα από την ανταποκρίνεια, πράγματι σήμερα η θερμοκρασία στη Φλόρινα κατέγραψε μείον 23 βαθμούς, είναι όμως η πιο μικρή που σημειώθηκε για τη Φλόρινα μείον 23. Για όλη τον ελλαδικό χώρο σε επίσημο σταθμό είναι μείον 28 που σημειώθηκε στην Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Πάμε τώρα για την εξέλιξη του καιρού. Πράγματι απόψη νύχτα χρειάζεται προσοχή, έχει ξασερώσει, οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές, ανάλογες με εκείνες που είχαμε και χθες το βράδυ. Συνεπώς ιδιαίτερη προσοχή έως ότου βγει ο ήλιος το πρωί. Το σημαντικό όμως είναι αυτή η επιδείνωση του καιρού που μας έρχεται και την οποία εγώ θεωρώ πιο σημαντική από την κακοκαιρία που είχαμε με τις χιονοπτώσεις. Γιατί? Γιατί γρήγορα από αύριο νωρίς από τη Δυτική Ελλάδα θα αρχίσει το νέο σύστημα, το πρώτο που μας έρχεται από τα δυτικά, να δίνει χιόνια σε όλα τα δυνατά περιοδικά και κυρίως στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε μειωρινές και σε παιδινές περιοχές, οι οποίες όμως σιγά σιγά με την πάροδο της ημέρας θα μετατρεπούν σε βροχές, σε τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά αύριο θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα, κατά τόπο θα είναι και ισχυρά. Και εκείνο όμως που θέλω να υπογραμμίσω και το έχω δηλώσει εδώ και τρεις ημέρες είναι ο φόβος που εκφράζω, μην τυχόν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα σε ποταμούς, σε ρέματα, γιατί εκτός από τις βροχές θα λιώσουν και τα πολλά χιόνια και ίσως έχουμε προβλήματα. Βέβαια, κάτι άλλο, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, θα φτάσουν τα 8 και 9 μπουφόρ, η θερμοκρασία πράγματι θα ανέβει σημαντικά, από 4 και 5 που είχαμε στην Αθήνα θα πάει στους 13 και 14. Η κακοκαιρία αυτή θα κρατήσει και την Πέμπτη, ένα 47 δηλαδή αρκετά επικίνδυνο και επαναλαμβάνω, δίνω μεγάλη σημασία στο πρόβλημα πιθανών πλημμυρών. Και από την Παρασκευή βελτιώνεται γενικά ο καιρός, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο γίνεται πιο ήπιος. Θα έχουμε βέβαια κάποια φαινόμενα στα δυτικά και κυρίως στα νότια, όχι όμως κάτι το σημαντικό. Απλώς επισημαίνω τη σοβαρότητα του καιρού για Τετάρτη και Πέμπτη. Μάλιστα. Κύριε Καντερέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες τις οποίες μοιραστήκατε μαζί μας. Και αν θέλετε και κάτι άλλο, αν θέλετε και κάτι άλλο, δείχνει δηλαδή μετά από Δευτέρα προς Τρίτη κάτι άλλο να ξαναπερνάει. Δεν φαίνεται, θα πέσει βέβαια λίγο η θερμοκρασία, δεν φαίνεται όμως προς το παρόν, μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο να έχουμε τουλάχιστον κάποια επιδείνωση σοβαρή σε ό,τι αφορά χαμηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καντερέ. Γεια σας, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εμένα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, να τα λέμε σιγά-σιγά. Δεν είναι επίσημη απόφαση, αλλά. Όχι, ναι, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως το 19 εκλογές θα γίνουν. Το πότε δεν το ξέρουμε, αλλά εκλογές θα γίνουν. Εκλογές όμως. Δεν λέει το Σύνταγμα ότι γίνονται αυτομάτως αν ο κύριος Καμένος φύγει από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πέρσι τον Ιούνιο είχε πει ότι αν έχουμε ένα τέτοιο σενάριο, φύγει ο κυβερνητικός εταίρος, η κυβέρνηση θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα την πάρει από τη Βουλή. Επομένως, εμείς ξέροντας πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φίλος της αληθείας και επιμένει σε αυτά τα οποία λέει κατά καιρούς, περιμένουμε και αυτή τη φορά ο κύριος Τζανακόπουλος να βγει αληθινός και να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, αν φύγει ο κύριος Καμένος, και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και αυτό που απαντά το Μαξίμου και σήμερα και χτες, θα το έχετε δει ασφαλώς, είναι ότι, ότι για να αμφισβητηθεί η εμπιστοσύνη, η δεδηλωμένη μιας κυβέρνησης, πρέπει να την αμφισβητήσει κάποιο κόμμα και σας πετάει πίσω το γάντι κατά το κοινός λεγόμενον, λέγοντας ότι αν θέλετε καταθέστε εσείς πρόταση δυσπιστίας. Εμείς ξέρουμε τα δικαιώματά μας από το Σύνταγμα και όποτε χρειαστεί σκόπιμο και το αποφασίσουμε, θα το κάνουμε, αλλά είναι δικό μας θέμα. Εκείνο το οποίο όμως πρωτύτερα πρέπει να απαντήσει
ρωτήσει το Μαξίμου πριν δώσει αυτή την απάντηση στην οποία αναφερθήκατε, είναι αν θα τιμήσουν αυτά τα οποία είπε ο κ. Τζανακόπουλος τον περασμένο Ιούνιο, αν θα ζητήσουν οι ίδιοι ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Αλλά, κύριε Μελιγκόνη, πέρα από τις ψήφους εμπιστοσύνης και τις ψήφους δυσπιστίας και όλα αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα, που είναι σημαντικά, αλλά νομίζω σε κάποιο βαθμό τεχνικά για ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Η οικονομία έχει βαθιά προβλήματα. Η Ελλάδα δεν έχει βγει ακόμα στις αγορές. Mm-hmm. Το brain drain συνεχίζεται. Δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική. Αυτή την ώρα έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία παραδέρνει, παραπατάει. Και ακόμα και αν βρει κάποιους βουλευτές που κατά περίπτωση στηρίζουν κάποια νομοσχέδια, όλοι θα ξέρουμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πνοή και δεν έχει προοπτική. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στις αγορές, στους επενδυτές, μπορεί να πείσει να έρθουν επενδύσεις, μπορεί να βάλει μπροστά τη μηχανή της οικονομίας, μπορεί να πετύχει την ευχάριστη έκπληξη που έχει ανάγκη αυτή την ώρα η ελληνική οικονομία για να μπουν μπροστά οι μηχανές. Ο αντίλογος αυτό όμως είναι ότι αυτά ακριβώς προγραμματίζει η κυβέρνηση. Δηλαδή η κυρία Αξιόγλου προχθές εδώ στο Κόντρα είπε ότι το δεύτερο 15ήμερο θα φέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου. Ότι από 1η Φεβρουαρίου θα ισχύει ο νέος κατώτατος μισθός. Προετοιμάζουν από ό,τι λέει το ρεπορτάζ νομοσχέδια κτλ. Δηλαδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεδιπλώσει την ατζέντα. Δεν δείχνει να είναι κυβέρνηση αποδρομή. Αυτό εννοώ. Θα μπορούσα να σας πω ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανόγια και κατόγια. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να το πω γιατί δεν θέλω να αδικήσω, αν θέλετε, και τις όποιες ενδεχομένως πρωτοβουλίες πάρει η κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο θέλω να θυμίσω είναι τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι έχουμε τώρα το 1/3 των επενδύσεων μικρών, μεγάλων και μεσαίων που είχαμε το 2007, mm-hmm. δύο χρόνια πριν η Ελλάδα πέσει στην κρίση, ότι οι τραπεζικές μετοχές έχουν χάσει το 90% της αξίας τους σε σχέση με το 2015, ότι οι δημόσιες επενδύσεις είναι στο χαμηλό της δεκαετίας, mm-hmm. ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας παρά τα καλά λόγια των Βρυξελών έχει πέσει και έχουμε πάει από την 60η θέση στην 72η θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας. Και όπως σημείωσα και προηγουμένως, η χώρα παρότι θεωρητικώς έχει βγει από τα μνημόνια, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να επιστρέψει και στις αγορές, που είναι και το χαρακτηριστικότερο δείγμα κανονικότητας στην οικονομία. Mm-hmm. Επομένως, τι να τις κάνω τις διακηρύξεις των υπουργών, όταν το πράγμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Και τώρα πια, την ώρα που χρειαζόμαστε μεταξύ των άλλων και κυβερνητική σταθερότητα, θα έχουμε μια κυβέρνηση παραπέουσα. Πάντως δεν έχει μια βάση αυτό που σας κατηγορεί το Μαξίμου, ότι ζητάτε επί 3 χρόνια και κάτι εκλογές και τώρα εγκαλείτε την κυβέρνηση για αστάθεια. Κοιτάξτε, και να δεχθούμε ότι έχει βάση, mm-hmm. τώρα πάντως ναι. είναι ολοφάνερο ότι το πράγμα δεν πάει άλλο. Νομίζω και η κυβέρνηση πρέπει να το καταλάβει. Διότι προφανώς γίνεται κακό στον τόπο και όσο παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα θα προκαλούνται ακόμα μεγαλύτερα και εντονότερα ερωτηματικά. Mm-hmm. Αλλά κάνει κακό και στον εαυτό της. Δηλαδή, νομίζω με βάση τον νόμο των δημοσκοπήσεων και των πιθανοτήτων και όλα αυτά που οσμιζόμαστε όλοι, ότι η κυβέρνηση πάει να χάσει. Λοιπόν, δεν είναι ντροπή να χάσεις. Όλοι έχουν χάσει κατά καιρούς και μεγάλοι ηγέτες διεθνώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έπρεπε να προφυλάξουν τους εαυτούς τους, ιδιαίτερα η ηγετική ομάδα από τον κύριο Τσίπρα, περί τον κύριο Τσίπρα, είναι νέοι άνθρωποι. Είναι καλύτερο για αυτούς να χάσουν αξιοπρεπώς παρά να χάσουν αναξιοπρεπώς μέσα σε επαναλαμβανόμενα κόλπα και τρίκ τα οποία δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά. Σε ποια αναφέρεστε? Κόλπα και τρίκ. Δηλαδή, πολλοί ας πούμε λένε ότι αν φύγει ο κύριος Καμένος θα είναι πιο απελευθερωμένη η κυβέρνηση ως προς το να δείξει προοδευτικό, να αφήσει προοδευτικό αποτύπωμα, να ξαναδεί τα θέματα με την Εκκλησία, να φέρει και άλλα θέματα που την εμπόδιζε ο κύριος Καμένος ή την κράταγε πίσω. Και πού να τελειώσω. Δηλαδή, μέχρι τώρα μας εμφάνιζαν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που τώρα με ανακούφιση εμφανίζονται, mm-hmm. θέλουν να πάρουν διαζύγιο από τον κύριο Καμένο, μας εμφάνιζαν τον κύριο Καμένο ως μετριοπαθή κεντροδεξιό. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι ήταν και είναι μιας λαϊκίστικης δεξιάς κατεύθυνσης.
Να θυμηθώ τα άλλα κόλπα που κάνανε με τα κανάλια που βγήκανε αντισυνταγματικά. Να θυμηθώ τον εκλογικό νόμο, τον οποίο τον αφήνουν βαριά κληρονομιά πίσω τους για να έχει η κυβέρνηση κάποια βαρύδια η επόμενη στα πόδια της. Να θυμηθώ το χειρισμό που έχουν κάνει με μια σειρά από υποθέσεις που φέρανε, υποτίθεται, μεγάλα σκάνδαλα στη Βουλή, τα οποία μόνοι τους τα αρχιοθέτησαν και δεν δώσανε καμιά συνέχεια. Αναφέρομαι και στα θέματα της υγείας και στα θέματα της χρηματοδότησης των κομμάτων και στα θέματα των μίντια. Σήκωσαν σκόνη, χαμό κάναν, στο τέλος όλα τα κατάπια. Η κυβέρνηση αυτή... Πάντως στη δικαιοσύνη είναι το θέμα της υγείας που λέτε, έτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω, ας πούμε, δεν είναι ορισμός της διαπλοκής ένας άνθρωπος ο οποίος τη μία είναι άτυπο σύμβουλος υπουργού και την άλλη διαπραγματεύεται με την Τρόικα και την παράλληλη συνεργάζεται με μία φαρμακευτική εταιρεία. Εγώ αναφέρθηκα σε μια σειρά από υποθέσεις, θα έρθω και στην Οβάρτης, που άνοιξαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισαν μέσα σε ένα θεατρικό σκηνικό στο οποίο κατέληξε να είναι αστείο. Και σας μίλησα για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπήρξαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν προσδιορίστηκαν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Από το ΣΥΡΙΖΑ τον ίδιο. Τώρα, στο θέμα του Νοβάρτης... Τώρα ήταν απέναντί σου ο κύριος Πολάκης, θα σας έλεγε ας κάνει κάτι και η δικαιοσύνη. Μα και αυτό ακόμα δεν είναι ενδεικτικό σοβαρότητας της κυβέρνησης. Να κατονομάζει συγκεκριμένους υπουργούς. Έτσι είναι στις συγκεκριμένους δικαστές ότι φταίνε. Έτσι είναι στις δημοκρατίες. Καλά, εδώ και ο κύριος Γεωργιάδης, το τι έχει πει για την κυρία Τουλουπάκη, όλοι έχουν μιλήσει για δικαστικούς. Εδώ δεν έτσι. Είμαστε σε πανεπιστημιακό αμφιθέατρο να λέμε μια θεωρία ο καθένας και να έχουμε χειροκροτητές από κάτω, φίλους μας, και από εκεί πέρα να περιμένουμε ότι θα κερδίσουμε έτσι τη μάχη των εντυπώσεων. Υπάρχει δικαιοσύνη που μπορεί να αποφασίζει υπέρ, εναντίον όσων λέμε, είναι ο τρίτος πυλώνας στη δημοκρατία. Στην Νοβάρτης, λοιπόν. Στην Νοβάρτης, εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, πες το Μάρτιο, Απρίλιο, δεν θυμάμαι, άνοιξη ήταν. Ήρθε στη Βουλή, μας είπε ότι αυτοί οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι ήρωες σε όλο τον κόσμο. Τρεις μάρτυρες, ήρωες, ο ένας είναι κατηγορούμενος πια. Ο κύριος Τσίπρας τι λέει γι' αυτό? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει κάποια κριτική? Πάντως και τον αποκαλύφθηκε το όνομά του και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τον είχαν ηρωοποιήσει αυτόν που πριν ήταν κουκουλοφόρος και τώρα ξανά έγινε κατηγορούμενος. Εγώ σημειώνω ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για κάποιους ήρωες που η δικαιοσύνη εντωμεταξύ τους θεωρεί κατηγορουμένους και ενεχόμενους ενδεχομένως ακόμα και σε ξέπλυμα χρήματος. Λοιπόν, εδώ... Να σας το θέσω αλλιώς. Ας πούμε ότι είστε υπουργός υγείας και θέλετε να στείλετε έναν άνθρωπο να διαπραγματευτεί με την Τρόικα τις τιμές των φαρμάκων. Η πρώτη ερώτηση που θα του κάνατε δεν είναι αν έχει ή είχε στο παρελθόν κάποια σχέση με φαρμακευτική εταιρεία? Όταν μιλήσετε με τους υπουργούς που χρησιμοποίησαν το συγκεκριμένο κύριο, μπορείτε να τους ρωτήσετε επιμέρους θέματα. Πάντως, τυπικά ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση. Τα τυπικά προσόντα τα είχε, αυτό είναι αλήθεια. Εκείνο το οποίο εγώ λέω, και το λέω από την πρώτη στιγμή και το λέει και η Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό το θέμα και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που ανακοινήθηκαν, είναι πως εμείς είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στο διάλογο, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε και εμείς ευθύνες όποτε διαπιστωθούν ευθύνες, αρκεί η συζήτηση να γίνει τίμια και σοβαρά. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, τι διαπιστώσαμε από την αρχή? Ότι ανεξάρτητα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού και τοπιών του όποιου μάρτυρα, ανεξάρτητα και από την εξέλιξη την τελευταία που έγινε κατηγορούμενος, οι μάρτυρες που ήρθαν στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν μάρτυρες γνώμης, όχι γνώσης. Δηλαδή είδαμε τη δικογραφία. Η δικογραφία έλεγε, οι μάρτυρες μάλλον έλεγαν στη δικογραφία, ότι νομίζω, θεωρώ, η πιάτσα λέει ότι χρηματίστηκε ο ένας ή ο άλλος. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να προσμετρηθεί με βάση τη δικονομία μας και με βάση την όποια ευρωπαϊκή δικονομία. Εδώ χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία. Η κυβέρνηση λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι είναι επιρρεπής στα τρίκ, στα κόλπα και στον κινησμό, στήριξε όλη την επιχειρηματολογία της επί μήνες για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών σε κάποιους μάρτυρες με ψευδόνυμα που δεν είχαν απτές αποδείξεις, αλλά έλεγαν τι κυκλοφορεί στην πιάτσα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορεί αυτό να θεωρηθεί σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικά προοδευτική πολιτική? Και πιστεύω, κύριε Μελιγκόνη, και το πιστεύω ειλικρινά, ότι αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν πληρώνει μόνο ότι στην οικονομία είχαμε μια πιστοδρόμηση την οποία περιέγραψα προηγουμένως και θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα σε σχέση με τους φόρους κτλ. Δεν πληρώνει μόνο τα ψέματα. Πληρώνει και το ύφος της διακυβέρνησης. Πληρώνει τον κινησμό. Πληρώνει ότι εμφανίζονται μια σειρά από νέοι άνθρωποι πολλές φορές να είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα και να πουν τα πάντα και τα αντίθετά τους για μια χούφτα ψήφους. Δεν χρειάζεται. Σας είπα, όλες οι κυβερνήσεις κάποια στιγμή χάνουν. Mm-hmm. Και πολλοί καθίσαν. Πολλοί καθίσαν υπό την έννοια ότι είπαν τόσα πολλά ψέματα που μέχρι τώρα πρέπει να κάνουν και το σταυρό τους που συμπληρώνουν όπου να είναι μια τετραετία. Δοκιμάστηκαν, βρέθηκαν λιποβαρείς. Ας κάνουν την αυτοκριτική τους, ας καθίσουν στα έδρανα της αντιπολιτεύσεως και ας προσπαθήσουν να ετοιμάσουν μια καλύτερη πορεία στο μέλλον διδαγμένη από τα λάθη τους. Όπως και εμείς mm-hmm. πρέπει να έρθουμε όχι με αλαζονία και αυταρέσκεια, διδαγμένοι και εμείς από τα δικά μας λάθη, σηκώνοντας με σοβαρότητα και πολιτική αξιοπρέπεια το βάρος που θα έχουμε να σηκώσουμε, που είναι βάρος εθνικό. Εδώ η μάχη δεν είναι κομματική. Και γι' αυτό το λόγο όλοι μας πρέπει να δώσουμε σε αυτή τη φάση τον καλύτερό μας εαυτό. Βεβαίως υπάρχει μια πολιτική μάχη, αλλά πρέπει να τη δώσουμε με όρους σοβαρότητας και αξιοπρέπειας. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στην τελευταία μας πολιτική συζήτηση για απόψε, να υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο του Κόντρα τον γνωστό γιατρό και στέλεχος του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Θάνο Ασκητή. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Υποψήφιος θα είστε στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, έτσι. Στην πιο σημαντική πληθυσμιακή αντιπροσωπευτική ομάδα της κοινωνίας. Mm-hmm. Όλη η Ελλάδα. Και όταν που έχει υποφέρει και πολύ με τα. Έχει υποφέρει πολύ, έχει μεγάλες μεταβολές πληθυσμιακές. Μιλάμε για Περιστέρι, Χαϊδάρι, έτσι, Άγιος Αναργύρος. Περιστέρι, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Εγάλεο, Άγιοι Ανάργυροι, mm-hmm. Καματερό, Αγία Βαρβάρα. Νομίζω ότι είναι σε πολύ ενδιαφέρον κόσμος, οικογενειακές βάσεις, και αυτό εμένα με προσελκύει ιδιαίτερα, να μπω εκεί, mm-hmm. να δω αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, είμαι γιατρός, έχω κάνει πάρα πολλές ομιλίες, έχω ακούσει τον κόσμο να μιλάει. Και το όραμά μου και η πολιτική μου βούληση είναι να δώσω ακριβώς μια κατεύθυνση στους δύο πυλώνες της κοινωνίας. Της υγείας και της παιδείας. Ή της παιδείας και της υγείας, όπως θέλετε πάρτε το. Μια που λέμε για την υγεία και επειδή είστε πολλά χρόνια γιατρός και ξέρετε, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Μαραβελίδη. Εσείς έχετε βγάλει συμπεράσματα για την υπόθεση Νοβάρτης. Δεν μιλάω ασφαλώς για εάν υπήρξε εμπλοκή πολιτικού κλπ. Αλλά σκάνδαλο είναι, υπερτιμολογήσεις γίνονταν. Αυτά τα περίφημα πυράγχας που έλεγε ένας πρώην σύντροφός σας, ο Αλέκος ναι. Παπαδόπουλος, υπάρχουν στον χώρο της υγείας, δρούσαν. Κοιτάξτε, η υγεία είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας. Mm-hmm. Και αναμφίβολα έχει μεγάλη οικονομική επιρροή. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Το φάρμακο, το νοσοκομείο, mm-hmm. η ιδιωτική υγεία, η δημόσια υγεία, η υγεία που είναι το ύψιστο αγαθό της ύπαρξής μας. Αλλά από εκεί και μετά τα σκάνδαλα, οι παρεμβάσεις, οι διαφθορές αφορούν τη δικαιοσύνη. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει να κάνουμε υποθέσεις ή να μπαίνουμε σε μία λογική ενός αγώνα που δεν έχει κατηγορούμενο ή έχει κατηγορούμενο ή έχει και ένα κατήγορο ή έχει μια κυβέρνηση που τρέχει γι' αυτό, αλλά η δικαιοσύνη. Και ένα κράτος δημοκρατίας βάζει τη δικαιοσύνη να mm-hmm. κρίνει με στοιχεία που έχει και να τιμωρήσει παραδειγματικά. Όλα στο φως. Εμείς ξέρετε το λέμε πάντα. Όλα στο φως. Οι σκιές αφήνουν υπόνοιες και δημιουργούν και φαντασιώσεις. Στο φως και η αλήθεια θα δείξει αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν φταίχτες, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πάντως, σας ρωτώ και βλέπετε ότι επιμένω, γιατί εσείς μένετε στα στοιχεία, λέτε ότι πρέπει να δούμε και να δει δικαιοσύνη τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά υποθέτω ότι αν ισχύει η κατηγορία προς το ΣΥΡΙΖΑ, πώς μιλάς για σκάνδαλο χωρίς να έχουμε αποδείξεις, δεν ισχύει η ίδια κατηγορία και προς το κίνημα αλλαγής και τη Νέα Δημοκρατία που μιλούν για σκευωρία. Αν δεν βρεθούν αποδείξεις, να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, αλλά προς το παρόν κανείς δεν ξέρει τίποτα, έτσι δεν είναι. Η σκευωρία μπαίνει όταν κανείς πρώιμα πάει mm-hmm. να βγάλει συμπεράσματα. Ναι. Ξέρετε, στην ανθρώπινη ψυχολογία mm-hmm. υπάρχει η υποκειμενική αίσθηση και η αντικειμενική αλήθεια. Εγώ μπορώ να αισθάνομαι για εσάς διαφορετικά, αλλά εσείς έχετε μια αλήθεια που αντικειμενικά εκπέμπεται. Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του κράτους, της πατρίδας. Mm-hmm. Και σε αυτό πρέπει όλοι να είμαστε συνεπείς, να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση πρέπει να τρέχουν και να προστρέχουν σε κατηγορίες ή σε χρεώσεις ή και σε απολογισμούς. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε το δικαίωμα όλοι μας, πολιτικοί και πολίτες, που εξάλλου στην ίδια χώρα ζούμε, είμαστε τόσοι λίγοι για να τσακωνόμαστε τόσο πολύ, που πιστεύω ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει μέσα από τη θέμιδα. Και εκεί, αν υπάρχουν ένοχοι, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και να σας πω και κάτι. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρξουν τιμωρίες για να υπάρξουν και αποφυγές. Η τιμωρία, αν θέλετε, είναι καλύτερη θεραπεία σε καταστάσεις που υπάρχει διαφθορά, σύψη, υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει, αν θέλετε, και μια αντίληψη ότι όλοι κλέβουν, όλοι είναι παλιάνθρωποι και όλοι οι πολιτικοί φταίνε. Δεν είναι έτσι. Και δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε τα πάντα, είτε από την κυβέρνηση, είτε από την αντιπολίτευση, σε μια διάσταση ζωής που η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το δικό της καθήκον. Έχουν γραφτεί και λεχθεί πάρα πολλά για το κατά πόσο μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να βρεθούν σε μια πορεία σύγκλησης. Και επειδή πολλές φορές, ειδικά από το κίνημα αλλαγής, αυτό η κατηγορία που απευθύνεται προς την κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορούν να μιλάνε για σύγκληση και για προοδευτικό χώρο οι συγκυβερνήτες του κυρίου Καμένου, θέλω να σας ρωτήσω τώρα που φαίνεται ότι τέλος πάντων η κυβέρνηση μπαίνει σε άλλη φάση, τώρα που φαίνεται ότι δεν θα είναι για πολύ συνεργάτες με τον κύριο Καμένο, αν αυτό καθιστά ενδεχομένως πιο εύκολο ή πιο πιθανό το ενδεχόμενο να συνομιλήσουν οι δύο χώροι μελλοντικά. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι πια μιλάμε για πολιτικές συγκυβερνήσεων. Δηλαδή, η κυβέρνηση ίδια αυτοδύναμα δύσκολα θα πάει σε ένα καινούργιο επίπεδο ζωής. Άρα, ουσιαστικά, όλα θα γίνουν μετά τις εκλογές. Τώρα το ΚΙΝΑΛ, το κίνημα αλλαγής, κατεβαίνει με τη δική του ψυχή, δεν έχει καμία συναλλαγή και από ό,τι γνωρίζω θα κατέβουμε για να κερδίσουμε μια μάχη με ένα κόμμα καθαρό, με ένα κόμμα που έχει κτίσει μια Ελλάδα και εγώ το λέω Πασόκ και πρέπει να σας θυμίσω ότι το Πασόκ έχει κάνει το μεγαλύτερο έργο σε αυτή τη χώρα, έχει δημιουργήσει όλες τις βάσεις και τις προοπτικές που σήμερα η Ελλάδα είναι σύγχρονη και το κίνημα αλλαγής έχει κύτταρα δομής τέτοια ικανά να μπορούν να δημιουργήσουν ξανά μια δυναμική δημοκρατίας και κυρίως κοινωνικού κράτους. Γιατί αν εγώ μπαίνω στην πολιτική, δεν μπαίνω γιατί έχω πολιτικές φιλοδοξίες, μπαίνω για το περίφημο και μεγάλο κοινωνικό κράτος που όλοι το χρειαζόμαστε. Την παιδεία, την υγεία, να ξαναδώσουμε χαρά στον Έλληνα, να κάνουμε την ψυχική αίσθηση της συμπεριφοράς του Έλληνα θετική. Περνάμε 8-9 χρόνια κρίσης και ξέρετε ότι σήμερα η οικογένεια υποφέρει, η ανεργία χτυπάει την πόρτα. Όσο και αν τα νούμερα έπεσαν, ο ένας έγινε δύο. Δηλαδή η ανεργία δεν μειώθηκε στην πραγματικότητα, οι αριθμοί διαφοροποιήθηκαν, γιατί πιο πολλοί σήμερα άνθρωποι δουλεύουν 4 και 5 ώρες. Άρα σήμερα μιλάμε για ένα κόμμα, για ένα κίνημα αλλαγής που χρειάζεται τη δική του δύναμη και δεν κάνει καμία συμμαχία και δεν πάει πουθενά αν δεν ξεκαθαρίσει τη δική του υπόσταση και τη δική του θέση που οφείλει να δώσει εξετάσεις στις εθνικές εκλογές. Σύμφωνοι, όλα τα κόμματα στις εθνικές εκλογές κατεβαίνουν μόνα τους και το καθένα δίνει τις δικές του εξετάσεις στους πολίτες. Όμως δεν υπάρχουν πάντα κάποιες πολιτικές συγγένειες. Για παράδειγμα, συμφωνείτε με το σκεπτικό που εξέφρασε πρόσφατα και ο κύριος Μαλέλης, ο γραμματέας επικοινωνίας σας, ότι προφανώς είναι όμορος χώρος ή τέλος πάντων είναι στην ίδια πλευρά του λόφου με τον ΣΥΡΙΖΑ παρά με τη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτό, τέτοιου... Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε ένα χώρο που λέμε κέντρο αριστερά. Αλλά έχουμε πολλές αποκλίσεις. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία θα συμπλέψουμε, γιατί πρέπει να πάμε υποχρεωτικά σε μια συγκυβέρνηση. Θα εκτιμηθούν όλα μετά τις εκλογές. Και πιστεύω ότι το τίμημα κάθε πολιτικής πράξης είναι να έχεις τις αρχές σου και τις θέσεις σου και με αυτές να κυριαρχείς στο δικό σου εγώ. Και νομίζω ότι η Φόφη γεννηματά μας πέρασε το μήνυμα, γιατί έτσι είναι, ότι όλοι μαζί μια αγκαλιά πρέπει να δώσουμε τη μάχη των εξετάσεων στις εκλογές για ένα καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε ένα πιο δυνατό κίνημα αλλαγής για να μπορούμε να πούμε με τη φωνή μας τις δικές μας θέσεις. Αν εκεί βρούμε κοινά σημεία αναφοράς. Επικοινωνήσουμε δηλαδή. Όπως είναι και μια σχέση, μια ανθρώπινη σχέση. Κανείς από την αρχή έχει το δικό του όραμα. Αν το όραμά μου με το δικό σου ταιριάξουμε, τότε μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Πάντα για το καλό της χώρας. Αν από εκεί και μετά όμως αυτό δεν είναι εφικτό, το κίνημα αλλαγής θα παραμείνει αυτόνομο και κυρίως βουλησιακά ικανό
να έχει το δικό του ρόλο. Άρα είναι όλα στο τραπέζι και το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών. Δεν είναι προεξοφλημένο ότι καλά και ντε με το πρώτο κόμμα θα συγκυβερνήσετε. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε μια λογική ότι τα έχουμε βρει με κάποιο κόμμα και περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα για να κυβερνήσουμε. Εξάλλου, όσοι πολιτικοί μυσαλλοδοξούν στην καρέκλα της εξουσίας, πιστεύω ότι χάνουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, βυθίζονται στη δική τους άρνηση. Το κίνημα αλλαγής προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δώσει στην πατρίδα μια πραγματική σχέση με τον εαυτό της, ώστε αυτή η εικόνα που λέγεται Ελλάδα να ξαναβρει την επιθυμία της διάθεση να ζήσει. Ξέρετε ότι σήμερα το δημογραφικό σκοτώνει τον Έλληνα. Έχουμε κατεβάσει στο 1,2-1,1 τον αριθμό γεννήσεων. Ξέρετε πολύ καλά ότι η τρίτη ηλικία άνω των 60-65 ετών έχει προβλήματα. Φροντίδα και αγάπη για το σπίτι, ουσιαστική δηλαδή η σχέση κράτους και πολίτη, είναι σε πρόβλημα. Η παιδεία σήμερα υποβαθμίζεται σημαντικά και χρειάζεται η αγωγή υγείας, η σεξουαλική αγωγή, που είναι μεγάλο κεφάλαιο για τα παιδιά και τους εφήβους και για τους γονείς, να γίνουν πραγματικότητα. Εγώ κατεβαίνω με αυτή την πίστη. Είμαι σε ένα χώρο που τον ξέρω πολλά χρόνια, που τον πιστεύω. Όπως ξέρετε, το 2003 έφυγα από την πολιτική με συνειδητή απόφαση να μείνω στο επάγγελμά μου. Λόγω όταν υπήρξε τότε το ασυμβίβαστο, ξαναγυρίζω, όχι γιατί έχω φιλοδοξίες, ούτε για να κάνω καριέρα. Για να φέρω το όραμά μου και το δικό μου αφήγημα σε μια πραγματικότητα. Κυρία Σκητή, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πρώτη σας εμφάνιση. Καλό σας βράδυ. Και καλή χρονιά σε όλους. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας είτε την ώρα που εσείς επιλέγετε και από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.